Λοιπόν, καλησπέρα. Ε, Σάββατο βράδυ, 10 και 28. Αυτά είναι. Εξαιρετικά. Σήμερα σηκωθήκαμε δύο λεπτά νωρίτερα από ό,τι συνήθω. Ε, κάνουμε μία δοκιμή με μία καινούρια πλατφόρμα. Ε, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Zoom. Ε, αυτό έχει κάποια θετικά, αλλά ταυτόχρονα και κάποια αρνητικά, όσο συνήθως γίνεται. Δεν κακό να μην καλού και τούμπαλιν. Όπως λέμε πάντα, αυτή η εκπομπή έχει τη λογική ότι μια φορά τη βδομάδα θα σχολιάζουμε τα θέματα που συζητήθηκαν στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης του Facebook την εβδομάδα που πέρασε. Θα προσπαθούμε να καλύπτουμε κάποια από αυτά που συζητήθηκαν. Θα απαντούμε σε ερωτήσεις που σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται εδώ στην, στη συζήτηση. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Και φυσικά, ε, που και πού έχουμε και κάποιον καλεσμένο. Ε, σήμερα μαζί μας είναι ο Θωμάς Παπαπάσχος. Και φυσικά, εγώ είμαι ο Θάνος Τουρτούρας και ο Άγγελος Μιχαλόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τώρα, μια και ξεκινήσαμε και έχει ήδη αρχίσει συνδέεται κόσμος. Ε, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι να μοιραστείτε αυτή την, την, εκδήλωση, όπως φαίνεται στο Facebook, ή να κάνετε copy-paste το link που θα εμφανιστεί, ελπίζουμε, κάπου, γιατί κάποιος θα το κάνει paste στην εκδήλωση ή στις, στα home pages ολονών ή θα εμφανιστεί στην ομάδα. Κάπου ελπίζουμε ότι θα εμφανιστεί. Έτσι δεν είναι. Έτσι μάλλον πρέπει να είναι. Επομένως, ο, Θωμά, πιστεύω ότι μπορείς να ξεκινήσεις εσύ λέγοντας κάποια πράγματα για εσένα, ε, μέχρι να συντονιστούμε εδώ πέρα λίγο και να μοιράσουμε την εκδήλωση και εμεί στα δικά μας μέσα. Ωραία. Ε, λέγομαι Θωμάς Παπαπάσχος. Ε, Η ανασχόλησή μου με το αυτοκίνητο ξεκίνησε από το 1997, που ξεκίνησα να γράφω σε περιοδικά αυτοκίνητου. Πέρασα από το από το Power Techniques για αρκετά χρόνια. Ένα περιοδικό για βελτιώσει. Μετά έμεινα στο Ivo, αρχισυντάκτη. Ένα περιοδικό για γρήγορα κατεξοχήν αυτοκίνητα. Στο Car, σε άλλα περιοδικά. Και το 2006 ξεκινήσαμε το Driving Academy. Που μετά το 2010 εγώ αποχώρησα από το χώρο των περιοδικών και τη δημοσιογραφία και αυτό είναι πλέον η κατεξοχή μου ανασχόληση. Επίση, κάναμε και πολλέ εκδηλώσει. Κάποιοι ίσω έχετε ακούσει για το Athens Tuning Show ή Motor Show Live στην Αθήνα. Ήταν μια τεράστια έκθεση αυτοκινήτου με live arena που εγώ ήμουν υπεύθυνο. Και επίση, μα αρέσει πάρα πολύ η οδήγηση, είτε στο επίπεδο τη γρήγορη οδήγηση, πάντα κάτω από ασφάλεια. Ε, και ένα άλλο που έχουμε, κάνουμε και κάποια ρεκόρ οικονομία. ...hypermiling κάποιοι το λένε αυτό... ...που έχει να κάνει πώς εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο ένα αυτοκίνητο... ...για να κάνει τα μικρότερα νούμερα. Ε, στη σχολή έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις... ...κάποιες φωτογραφίες φαίνονται από πίσω μου... ...είναι στο Μαρκόπιλο Πάρκ... ...εκεί εκπαιδεύουμε οδηγούς και ιδιώτες και στελεχεταιριών... ...κάνουμε παρουσίαση καινούριων μοντέλων... ...test drive, εκδηλώσεις... Ε, και έχουμε ένα μεγάλη γκάμα σεμιναρίων από ασφαλή οδήγηση, οδήγηση για νέους οδηγούς, car control, drift, high performance για οδήγηση σε πίστα, οικονομική οδήγηση, ε, οδήγηση VIP, οδήγηση off-road, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιο αγωνιστική οδήγηση που μπορεί να τον ικανοποιήσει στο οδηγικό κομμάτι. Ε, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλέ εταιρείε. Είμαστε επιστοποιημένοι από το εξωτερικό σαν instructors εγώ μάλιστα πέρα από την DriveTech που είναι η... η σχολή ασφαλής οδηγής κάτω από τον AA στην Αγγλία Είμαι επιστοποιημένος εκπαιδευτή στο BMW Driving Experience Έχουμε τη σχολή της Volkswagen στην Ελλάδα Συνεργαζόμαστε με τη Volkswagen και με την Audi ε, Και η, η ενασχόλησή μου με τα ηλεκτρικά είναι μεγάλη ε, Τα συμπαθώ πάρα πολύ σαν αυτοκίνητα ε, Παρόλο που προέρχομαι από τον κόσμο των θερμικών Δεν έχω αλλαξοπιστήσει 100% ε, υπάρχουν εξαιρετικά θερμικά αυτοκίνητα ε, αλλά πιστεύω για καθημερινή οδήγηση ε, που είναι κάτι που μας νοιάζει τους περισσότερους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ε, καλύτερα αυτοκίνητα τα θερμικά και νομίζω επειδή πολλοί βάζουν σαν πρώτο στόχο το είχαμε συζητήσει και με τον Ευάγγελο ότι υπάρχει okay, ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να γλιτώσετε κάψιμα για να γλιτώσετε σέρβις νομίζω τα αδικούμε με αυτό το πράγμα ένα ο ηλεκτρικό ]ς. αυτοκίνητο είναι καλύτερο αυτοκίνητο από το αντίστοιχο θερμικό. Είναι καλύτερο αυτοκίνητο γενικά και ήσουν ο πρώτο στην Ελλάδα που οδήγησε στο ID3, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, έχουμε μια συνεργασία με την Κοσμοκάρ, κάνουμε όλε τι παρουσιάσει και σε πολιτέ και στα events. Και πέρσι έγινε. Έχω εμπειρία με όλα τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Φαντάζομαι έχετε και κάποια συνεργασία, έχετε κάποια γνωριμία και με τον Λουκά. Λουκά. Το Λουκά τον Παφατάκη και αυτό στην Κοσμοκάρτη. Με πιάνει να τα τώρα, σε καλύτερα. ποιο τμήμα είναι. Θα σα φέρω εγώ σε επαφή. Να μα φέρει, <laughs> πολύ ευχαρίστω. Ναι. Λοιπόν, Πε ένα λίγο την εμπειρία σου με το ID3, μια και ήσουν ο πρώτο που το οδήγησε στην Ελλάδα. Το ανέβασε μέχρι Θεσσαλονίκη και χρησιμοποίησε τον uh, ταχυφορτιστή στην ΕΚΟ στη Γεωργική Σχολή. Ναι. Ο οποίο ταχυφορτιστή το λέμε ξανά και ξανά, έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Και βεβαίω να σημειώσουμε ακόμη μια φορά ότι είναι από του μοναδικού τζάμπα φορτιστέ που υπάρχουν πλέον <laughs> στην Ελλάδα γιατί οι περισσότεροι άλλοι mm, πάροχοι φόρτισης χρεώνουν και χρεώνουν αδρά. Χρεώνουν αν όχι 900% σε σχέση με το πόσο, πόσο κοστίζει στο, στο σπίτι η φόρτιση, γιατί ακούστηκε και αυτό ότι είναι 900% περισσότερο. Δεν είναι 900%, είναι 453% περισσότερο από την ελάχιστη τιμή από το ελάχιστο κόστο που μπορεί κάποιο με εναλλακτικό τη ΔΕΗ δηλαδή, πάροχο να πετύχει με στο, στο χαμηλό τιμολόγιο, στο, στο, λεγόμενο νυχτερινό, όταν φορτίζει στο σπίτι του. Εδώ βέβαια. Ε, Ακούμε ε, τι εντυπώσει ε, για το ναι. ID3, Θωμά. Ε, Εμένα ε, νομίζω λίγο αυτή η, 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 η αντιπαραθεση και ακόβειες, ε, δημόσια φόρτιση είναι λίγο ε, ανέτεια, γιατί μακαρόνια στο σπίτι σου μπορεί να φτιάξει με μισό ευρώ, παίρνει μισό πακέτο μακαρόνια και τρίβει μία ντομάτα και φτιάξει μακαρόνια με σάλτσα. Και σε όποιο εστιατόριο πα, θα πρόσουμε 5-6. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό λέω ότι αδικούμε τα ηλεκτρικά όταν τα βάζουμε σε ένα στενό πλαίσιο τι πληρώνω. Γιατί μπορεί να αρχίσει μια αντιπαράθεση που δεν έχει τελειωμό. Ε, το... Είχα ασχοληθεί πολύ με το e-golf. Ε, ίσως ο Ευάγγελο ξέρει ότι έπαιρνα κάθε, μέρο, κάθε χρόνο μέρο στο, στο eco-mobility που είναι ένας διαγωνισμός στη ΣΦΙΑ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκεί πέρα ακριβώς ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα το Θωμά, όπως επίσης και τη συμμετοχή του. Τον, τον γνώρισα, τον φωτογράφησα, όπως και ολόκληρα τα ράλι εκεί πέρα, τα ράλι ηλεκτρικών και υβριδικών εκείνη την εποχή. Τώρα νομίζω είναι μόνο, δέχονται μόνο ηλεκτρικά, δεν δέχονται υβριδικά ή άλλα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων. Τα πρώτα τρία ε... «Eco- -Mobility ήταν οτιδήποτε έχει εναλλακτικό καύσιμο. Εγώ έτρεχα με αυτοκίνητα CNG, φυσικού αερίου, και με Audi και με Golf. Ναι. Ε, πριν τρία χρόνια είπαν ότι πλέον είναι μόνο ηλεκτρικά. Και τρέχανε μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, το, τη χρονιά που είχα ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη που γνωριστήκαμε κιόλα, είχα κερδίσει και το κομμάτι τη οικονομική οδήγηση που το κερδίζουμε κάθε χρόνο εκτός από την τελευταία χρονιά που βγήκαμε δεύτερη και ήταν περίεργο για μας γιατί υπάρχουν φοβεροί οδηγοί στο regularity, στο άλλο κομμάτι του αγώνα και είχε τύχει να το κερδίσουμε και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος κέρδιζε το, και το οικονομικό και το regularity που δεν ταιριάζουν. Ε, τότε είχαμε γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα με το e-golf, μάλιστα είχαμε κάνει και τις παρουσιάσεις και τις εκπαιδεύσεις σε διάφορους οδηγούς που το έχουν αγοράσει. Ε, το ID3 το περιμέναμε, ε, δεν είναι σαν το e-Golf. Το e-Golf ήταν ένα αυτοκίνητο που φτιάχτηκε ηλεκτρικό, το ID.3 σχεδιάστηκε ηλεκτρικό. Ε, είχα εμπειρία από e-tron, από i3, από Smart, από Leaf, από I-Pace, από το EQC. Ε, από, τα, από τα περισσότερα ηλεκτρικά μου έχουν λείψει τώρα τα καινούργια. Το Peugeot δεν έχω οδηγήσει, Tesla 3 έχω οδηγήσει, Tesla S δεν έχω οδηγήσει. Ε... Από όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχεις δοκιμάσει, τα ηλεκτρικά, mm. ε, ποιο σου έδωσε την αίσθηση ότι είναι όντως σχεδιασμένο από την αρχή σαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Mm. Yeah, ε, πρόσφατα μιλούσα, συζητούσα με ένα φίλο και ε, ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο μου είπε ότι πρέπει να προσέχω σε αυτό το θέμα είναι ε, το αν δίνει κίνηση στους εμπρός ή στους πίσω τροχούς και υποστήριξε ότι αν ένα ηλεκτρικό δίνει κίνηση στους τροχού, Τότε είναι μάλλον σχεδιασμένο σαν θερμικό, το οποίο στη συνέχεια μεταξελίχθηκε σε ηλεκτρικό. Τι έχει να πει γι' αυτό. Ναι, ε, κοιτάξτε. Ε, σίγουρα η μπροστοκίνηση ήταν μια μεγάλη ε, πώς το λένε, παραδοχή, μια μεγάλη έτσι, ε, ε, υποχώρηση που κάναμε για τα πολιτικά αυτοκίνητα. Η μετάδοση κίνησης σε ένα μπροστοκίνητο αυτοκίνητο δεν είναι οτι καλύτερο, γιατί οι τροχοί μπροστινοί έχουν το φρενάσμα, την επιτάχυνση και το στρίψιμο. Ε, σαφώς η πίσω κίνηση και η τετρακίνηση είναι καλύτερες, τεχνολογίε τεχνολογίες κίνησης ε, δεν είναι πάντα ε, ένα δείγμα. Κάποιο όμω που έχει σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο από την αρχή, νομίζω δεν θα είχε λόγο γιατί να μην το κάνει πιστοκίνητο και αργότερα τετρακίνητο. Άμα έχει μια πλατφόρμα που είναι για μοτέρ θερμικό, είναι δύσκολο να έχει το χώρο πίσω να βάλει τον ηλεκτρικό κινητήρα. Εμένα αυτό που με πειράζει περισσότερο στα αυτοκίνητα. Ο οποίο που... όμω ηλεκτρικό κινητήρα δεν πιάνει καθόλου χώρο, έτσι. Έχει έναν όγκο. Εντάξει, αλλά ναι, δεν είναι όγκο ενό θερμικού κινητήρα σίγουρα. Ε, Εμένα αυτό που με πειράζει περισσότερο είναι τα αυτοκίνητα που είναι από θερμική πλατφόρμα σε ηλεκτρική, ότι υπάρχουν στους χώρους. Δεν βλέπεις πολύ μικρότερο πόρμπα βλέπεις άλλες παραχωρήσεις που ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για, σαν ηλεκτρική πλατφόρμα, αυτά δεν τα βλέπεις. Ε, το IT3 τώρα είναι σχεδιασμένο τελείως σε μια καινούργια πλατφόρμα. Ε, είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, μπορείς να ζεις μαζί του έχει χώρου ε, μεγάλους, μεγάλου. μέσα είναι ευρύ χώρο, το πορμπαγκάζι είναι επίπεδο γκολφ. Ε, έχει μια ισχύ που για καθημερινά μου φτάνει και νομίζω φτάνει στου περισσότερου. Γιατί σκεφτείτε, ακόμα και ένα ηλεκτρικό 130 ύπων με ένα αντίστοιχο θερμικό 130 ύπων, το ηλεκτρικό είναι πολύ πιο γρήγορο. Και είναι ένα θέμα που ίσω το θίξουμε και μετά. Πόσο κόσμο πάει από τα θερμικά στα ηλεκτρικά και τι χρειάζεται να μάθει, τι χρειάζεται για την οδήγηση. Ε, το μεγάλο ερώτημα για μένα στα ηλεκτρικά, πέρα από την άνεση, την αποσία θορύβων, την ποιότητα κύληση, το χαμηλό κέντρο βάρου, είναι το, το feeling στα φρένα και στο τιμόνι, που εκεί πέρα πάσχουν τα περισσότερα, ειδικά στο, στο feeling των φρένων, ε, που μπλέκεται η ανάκτηση ενέργεια και το πραγματικό φρενάρισμα. Ε, και το επόμενο είναι η κατανάλωση είναι ένα κομμάτι που καλό ή κακός μας καίει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλο δίκτυο φόρτισης. Ε, και νομίζω το ID3 κάναμε πάρα πολλές δοκιμές. Πήγαμε πει να πάμε Θεσσαλονίκη γιατί είχα ε, μία εκπαίδευση εκεί πέρα. Και ξεκινήσαμε το ID3, το φορτίσαμε στο Θανόπουλο στη Νέα Κεφισιά. Κάναμε το topping είχε φτάσει 93% από το σπίτι μου, το κάναμε 99%. Ξεκινήσαμε, είχε 25 βαθμούς, κρατήσαμε 120 cruise control, ε, πήγαμε σοφάδες. Ε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή επειδή τα ηλεκτρικά είναι στα σπάργανα, ε, ζούμε τη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο του αυτοκινήτου. Δηλαδή ήταν αντίστοιχη επανάσταση από τα κάρα στο αυτοκίνητο. Ε, είναι, δεν είναι trouble free. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πάρει ο καθένα να πει θα πάω Θεσσαλονίκη, χωρί να έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ε, χάσαμε πάρα πολύ ώρα το να δούμε αν παίζει ο φορτιστή στι να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο. Ε, τελικά, καταφέραμε και βρήκαμε το κινητό του και είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Πρόσφατα, από ό,τι έχω καταλάβει, από ό,τι έχω ακούσει, μάλλον λειτουργεί σωστά. Ε, έκαναν κάποιοι φίλοι της ομάδας ε, ταξίδια και τους χρησιμοποίησαν τους συγκεκριμένου φορτιστές. Uh -huh. ε, και από ό,τι υποψιάζομαι αυτοί οι φορτιστές, αν κάτι δεν πάει καλά ή κάνει σε πρέπει να ενημερώσει τον υπάλληλο του πρατηρίου να ανεβάσει το διακόπτη, γιατί μάλλον επειδή δεν χρησιμοποιούνται εκτενώς, τους απενεργοποιούν εντελώς. Φάνω, πρέπει να καταλάβεις ότι έχουν όλη την καλή πρόθεση. Είναι ένα μηχάνημα που συνήθως κάθεται, τον παίρνει τηλέφωνο και του λες δουλεύει και σου λέει το περασμένο αυτοκίνητο που φόρτισε δούλεψε. Τώρα αν δουλεύει σήμερα δεν το ξέρει. ακριβώ. Ακριβώς, ναι. Άρα δεν είναι ότι έχει κάθε μέρα κίνηση. Ε, τέλος πάντων το βρήκαμε. Ε, είναι μια, εγώ τι λέω, ηλεκτρική διαδρομή αυτό. Γιατί αν θες να πας στη Θεσσαλονίκη με ταχύτητες έτσι κοντά στα 120 χιλιόμετρα cruise control, ε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρικό αυτοκίνητο που να βγάζει το Αθήνα ε, Αταλάντη και από την Αταλάντη να πάει Θεσσαλονίκη γύρω στα ε, 370-380 χιλιόμετρα. Ε, πώς υπάρχουν αυτά που κυκλοφορούν 60 κιλοβατόρε και πάνω, εκτιμώ ότι την κάνουν. 120 χιλιόμετρα. Πώς, με 120, 120 ταχύτητα. Ναι. Ε, κάνα δύο από αυτά, ναι, μπορεί. Ας πούμε το, το long range στο Tesla. Πρέπει να την κάνει διαδρομή με 120 Δεν με είμαι πολύ σίγουρο. Δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Αυτό θα μα το πούν οι φίλοι μα που έχουν τα Tesla, τα long range τα Tesla. Mm -hmm. Ε... Από ό,τι μας λέει ένας φίλος και το Κόνα το καταφέρνει αυτό. Με 120, οκ. Okay. Σκεφτείτε τα καλά αυτοκίνητα όπως είναι το Tesla, το Κόνα, το ID3, δεν ξέρω και κάποιο άλλο σίγουρα ξεχνάω. Στα 120 και είναι περίπου από 18 έως 20, 20 και μισό ανά 100 χιλιόμετρα. <συστά> <συστά> που σημαίνει για να κάνει 360-370 χιλιόμετρα άνετα, θες αρκετά μεγάλη μπαταρία. Και... από τις 60 κιλοβατόρες και πάνω πι... πιστεύω ότι γίνεται αυτή η... Με 120 βγάζεις ωριακά 300 με αυτό που λέμε. Αν διαιρέσεις ε, το 60 με το 20 βγάζει 300. Όχι σχεδόν 400. Πρέπει να το στήσουμε λίγο να δούμε στην πράξη. Εσύ με ποιο έχεις ανέβει πάνω Θεσσαλονίκη, με ποιο ID3. Το 58 δεν υπήρχε άλλο τότε, το first. το 58. Ναι, 64 ονομαστική. Ε, θα σας πω λίγο την ιστορία για να κόψουμε και δρόμο. Φτάσαμε στις σοφάδες, φορτίσαμε, έφτασαμε 14% στις σοφάδες. Είχε 17 ε. ακόμα κάτι η μέση κατανάλωση. Φορτίσαμε μέχρι το 80 σε 47 λεπτά. Ε, ένα κομμάτι που θέλει πολύ συζήτηση εδώ πέρα είναι ότι είναι αργό το σύστημα μετά τη φόρτιση. Δηλαδή μπορεί να φορτίζει 45 λεπτά και μετά τρως ένα τέταρτο στο Καλά έλα υπάλληλο μέχρι είναι, εκεί, φύγει ο υπάλληλο. Τώρα παράδεικτη. να σε πληρώσω, να σε κρατήσω. Δηλαδή, αυτό είναι ένα Αυξάνει πολύ το χρόνο ταξιδιού χωρί να υπάρχει λόγο. Εγώ είχα ανέβει τον Σεπτέμβριο του 2019, τότε πήρα το LIF mm -hmm. και ανέβηκα Αθήνα Κοζάνη από την Ιόνια Οδό. Ήρθα από εκεί, εννοείται, επειδή έχει στην Ιόνια Οδό του ταχυφορτιστέ τη Ιωνία Οδού. Ναι. Ε, έχω σε βίντεο Πάρα πολύ υλικό. Δεν έχω κάτι ακόμα. Δεν, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι σωστό. Ε, και μου είχε, είχε κάνει και μένα αυτό το πράγμα εντύπωση. Δηλαδή, ε, 10 λεπτά φόρτιση και μετά μπορεί να ήθελε και 10 λεπτά μέχρι να υπο, υπολογίσει ο, ο υπάλληλο ναι. πόσο πρέπει να πληρώσει. Εγώ το ήξερα από πριν πώ θα πληρώσω. Mm. Αυτό όμω έπρεπε να μπει, να συμπληρώσει κάτι στοιχεία σε ένα εξελόφυλλο και να του βγάλει mm. μία απόδειξη στην οποία όμω σου κόβει κάτι άλλο δεν πάμε. μπορούν να κόψουν ηλεκτρική ενέργεια, κόβουν ε, παροχή, υπηρεσία, κάτι. Ε, μετά από, από του οφάντε τις οφάδες προς Θεσσαλονίκη είναι σαφώς πιο εύκολος ο δρόμος. φτάνει φτάνεις μέχρι τη Λάρισα που είναι παρχιακός δρόμος, είναι λίγο αυτοκινητόδρομος, μετά είναι παρχιακός δρόμος. Περνάς δυστυχώς μέσα από την πόλη της Λάρισας, παλιά από την παλιά εθνική που είναι και οι αυτοκινητοβιομηχανίες εκεί πέρα. Και μετά στο κομμάτι προς την Κατερίνη βάλαμε cruise control 130. Ε, φτάσαμε, για μένα είναι μια πρόκληση αυτό το ταξίδι να γίνεται κάτω από 6 ώρες το σύνολο. Ποια αυτό... μπαταρία ήταν το ID3 που δοκιμάσατε, 58 δεν υπήρχε το, το 77, ήταν ναι, το ναι. λανσάρισμα. Ρωτάω γιατί υπάρχει σχόλιο σχετικά που ρωτάνε. Ναι, ναι, το 77 ίσως το κάνει αυτό το πράγμα με το, το να πας μέσω Αταλάντη και να φτάσεις μετά μέχρι πάνω. Απλά στην Αταλάντη θα πρέπει να φορτίσει νομίζω 100%. Δεν το βγάζει με 80% ναι. και θα σου πάρει πάλι πολύ ώρα. Ε, στην επιστροφή ήταν λίγο περιπετία γιατί είχε τότε μια, νομίζω Σεπτέμβριο ήταν, είχε μια κακοκαιρία στην Ελλάδα. Είχε κοπεί ο δρόμο τη Καρδίτσας, δεν υπήρχε ρεύμα, είχαν πλημμυρίσει και έτσι αναγκαστικά έπρεπε να γυρίσουμε από το δρόμο την Παθέ φορτίσαμε 100% Υπήρχε στη... η εναλλακτική και τη Ιωνίας οδού, έτσι. Έπρεπε να το σκεφτείτε, να κάνετε και αυτό το ταξίδι. Ε, ξέρεις κάτι, είμαι λίγο του safe, ειδικά όταν παίζεις με μια καινούργια τεχνολογία και επειδή το, την παθέ ξέρω καλά και ήταν πραγματικά κακή η, η το λένε, η, αυτή η κακοκαιρία, ήταν ένα ρίσκο να πάμε και από την Εχνατία εδώ. Φυσικά όμως υπήρχε και αυτή η λογική. Είχα κάνει δοκιμές με το ID3 ότι. Με... Μια και έπιασε στην Εγνατία, Συγγνώμη λίγο, Θωμά. Να σημειώσω ναι. ότι η Εγνατία οδό, μάλλον θα είναι η τελευταία οδός στην χώρα που θα αποκτήσει ε, σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. έτσι. Γιατί η Εγνατία Αλλά, ναι. Οδός οδό, όλο τη το μήκο, έχει μόνο ένα ΣΕΑ, ένα σταθμό εξυπηρέτηση. Ένα ναι. πρατήριο, ολόκληρη η Εγνατία. Τώρα, τι ναι. θα γίνει εκεί. Πολύ μεγάλα κομμάτια τη είναι χαρακτηρισμένα ω Natura. Περνάνε μέσα από ειδικού κάλου και. Καλώ προστατευόμενε περιοχέ. Αλλά τι ακριβώ θα γίνει εκεί τώρα θα, θα δούμε. Η Εχνατία είναι ένα δρόμο που έχει σώσει τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει σώσει από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική. Απλά για μένα είναι απαράδεκτο αυτοκινητόδρομο, γιατί ο αυτοκινητόδρομο δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την άσφαλτο και τι λωρίδε. Αν δεν υπάρχουν πάρκινγκ, αν δεν υπάρχουν σέα και τέτοια, yeah, εκεί yeah. πέρα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Κάποιε θέσει θέσεις, θα... κάποια θέσεις, θέσεις στάθμευση υπάρχουν και θα σωστά. μπορούσαν σχετικά εύκολα και χωρί μεγάλο κόστο να τοποθετήσουν σταθμού φόρτιση. σω χρειαστεί κάποια επαύξηση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε αυτά τα σημεία. Ναι. Αλλά είναι και, και μάλιστα είναι ιδανική, ιδανικά σημεία αυτά για να τοποθετηθούν uh, στάθμη φόρτη. Για... Σκέψτε ότι ιδανικά με ένα σημείο στο πρέπει κάπου να υπάρχει να πλησιάσει ένα καφέ. Τώρα στη μέση του πουθενά ακόμα δεν έχουμε τέτοιο mentality. Κοίταξε, όταν είναι να σταματήσει μόνο για 10 λεπτά. Οκ, okay, εντάξει, δεν έγινε και. Και, τύποτε... mm. και μην ανησυχεί. καντίνα θα πάει εκεί, σίγουρα δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, <laughs> προς το παρόν <laughs> με θα τη καινούργιε επιχειρήσει. καντίνα δεν θα πάει, μάλλον θα φύγει και αυτή που πήγε εκεί πέρα, μακάρι να ανέβει η ζήτηση. Για να δούμε. Ε, το... Η επιστροφή μα λοιπόν έβαλα Cruise Control στα 95, γιατί είχα κάνει δοκιμή με 100 και με 90 πως okay. Και με τα 95 ξεκινήσαμε από τη γεωρική σχολή και φτάσαμε με 5% μπαταρία στην Αταλάντη. Και σκεφτείτε, ε, δεν μπορεί να είσαι τόσο σίγουρο με τα ηλεκτρικά γιατί ε, ο άνεμος, η θερμοκρασία ε, 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 σου κόβουν πολύ μεγάλο μέρο του range. Μάλιστα... Ο άνεμος όντω επηρεάζει αρκετά. Ε, αυτό το είχα ζήσει κι εγώ με το Leaf. Mm -hmm. ε, σε ένα σενάριο το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση είχε δυτικό άνεμο και πήγε mm -hmm. να βέρια Θεσσαλονίκη. Ναι. Και επειδή με έσβροχνε ο αέρας πρέπει να είχε... 40-50 χιλιόμετρα αέρα. Ήταν όλη τη μέρα, είχε πάρα πολύ άνεμο. Mm -hmm. Λοιπόν, και έφτασα με μια πάρα πολύ μικρή κατανάλωση που δεν το περίμενα και μετά από μια ώρα γύρισα πίσω mm -hmm. και η κατανάλωση είναι σχεδόν διπλάσια. Mm -hmm. Ούτε ένα στενή φορά. Μόνο μόνο από τον αέρα. Δύο έτσι νούμερα έχω για τον αέρα. Ε, όταν κάναμε το 2013 το ρεκόρ γίνες που τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρικά, κάναμε με αυτοκίνητο βενζίνη και πετρελαίου. Ε, σκέψου, η μια κατανάλωση που κάναμε με το αυτοκίνητο Βενζίνη ήταν 3,42 λίτρα στα 100 για 1.600 χιλιόμετρα και για το πετρέλαιο δεν είναι 96 λίτρα στα 100. Ε, εκεί μετράγαμε και τον άνεμο. Ε, στα ηλεκτρικά, ένα feeling που έχω είναι έπαιξα πολύ με το Better Route Planner που μου το πρότεινες και εσύ μάλιστα. Ναι. Ε, αυτό είναι που... λίγο ζώρικο να το στήσει και να αποκτήσει τον τρόπο έτσι εύκολη λειτουργία, αλλά έχει φανταστικέ ρυθμίσει μέσα. Όλα είναι ζώρικα με τα ηλεκτρικά. Πρέπει να είσαι μερακλή και να το αγαπά. <laughs> Άμα είσαι άσχετο, δεν τα καταφέρει. Είναι προ το παρόν, είναι χόμπι. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, όλε οι καινούριε τεχνολογίε είναι έτσι. Ε. Λοιπόν, σύμφωνα με το Better Root Planner, από ένα ω πέντε μποφόρ, ε, αλλάζει για κάθε μποφόρ 6% η κατανάλωση. Ναι, Δηλαδή ναι. με το ίδιο αυτοκίνητο. Και από τα 6 ω 9 αλλάζει 8% η κατανάλωση για κάθε ένα μποφόρ παραπάνω. Είναι το αντίστοιχο σαν να ταξιδεύει με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, δεν ακριβώ έτσι, αλλά είσαι πολύ κοντά. Σχεδόν. Το εκεί. ανάποδο τώρα στον νούριο, από 1 5 μποφόρ είναι 4% διαφορά στην κατανάλωση για κάθε τέτοιο. Και το 5 με 9, που σα πρόχει πολύ αέρα, είναι 3% όφελο. Ναι. Άρα, ε, το, αν που τον έχει κόντρα τον αέρα με τον αν είναι σούριο, τα νούμερα τουλάχιστον το, θεωρητικά βγαίνουν διαφορετικά. Το θέμα με το Better Route Planner είναι ότι ακόμα δεν λειτουργεί όπω θα έπρεπε στη, στη χώρα μα. Έχει... Εννοείται. Σου βγάζει για να πα mm. στη Θεσσαλονίκη μέσω οτιδήποτε. Μόνο με τη Βουλγαρία τελειών, δε πλέον, δεν σε δίνει. Πριν από ένα και μήνα και... περίπου, είχα ενημερώσει κάποιου σταθμού στο Open Charge Map από το οποίο παίρνει στοιχεία το Embedded Route Planner. Mm -hmm. Απλά η ιδιοτροπία του είναι ότι by default με το που συνδέσει και πας να κάνει μια διαδρομή έχει μόνο τους ταχυφορτιστές. Πρέπει δηλαδή να μπει μέσα σε επιλογές και να επιλέξει τους αργούς φορτιστές για να στους εμφανίσει και να σου σχεδιάσει τη διαδρομή και από αργούς φορτιστές. Mm -hmm. Αλλά υπάρχουν πλέον και οι AC φορτιστές στο χάρτη και στο Embedded Route Planner. Ε, Φάνομαι ένα άλλο που με πειράζει είναι ότι υπάρχει το, το, το charge map και το... Ε, πώς είναι το άλλο που ασχολείσαι εσύ πάρα πολύ? Το PlugShare. So ναι. ε, ε, δεν έχουν ίδιους φορτιστές. Δηλαδή για να έχεις συνολική εικόνα πρέπει να ανοίξει και τα δύο. Ε, κοίταξε, στο Plaxer νομίζω βάζουμε τα πάντα που υπάρχουν και στις άλλες ε, πλατφόρμες. Οκ, okay. έχω καιρό να μπω. Και δηλαδή... εγώ έτσι νομίζω ότι το PlugShare γενικά έχει τα πάντα. Okay. Ε, και το black πιο... έχει πιο άμεση αίσθηση. Δηλαδή, με το που μπαίνει στο χάρτη και εμφανίζονται οι σταθμοί, έχει πολύ πιο εύκολη αίσθηση του από πού θα πα. Για μένα η διαφορά θα γίνει στο όταν αυτό το πράγμα υπολογίζεται από το αυτοκίνητο. Δηλαδή, τα, τα Είναι κάποια κάνουν... αυτοκίνητα που το κάνουν. Ίδιο... Αλλά να μην μιλήσουμε πάλι για Τέσλα σήμερα, γιατί ήδη στο, στα σχόλια υπάρχουν κάποιε αντιδράσει. Δεν βλέπω σχόλια, εννοείται, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Άμα μπει ε, στο, στο βίντεο στο Facebook, ναι. ε, υπάρχουν κάποια σχόλια εκεί πέρα. Ναι. Ε, εγώ εντάξει, είμαι γενικά δεν... της τεχνολογίας. Δεν ε, μ' αρέσει σχόλια, πάρα όμως. πολύ τεχνολογία, μ' αρέσει πάρα πολύ η, η τεχνολογία από βοήθησε οδηγού. Δηλαδή το προσωπικό μου αυτοκίνητο Lane Assist και Adaptive Cruise Control εδώ και τέσσερα χρόνια. Ε, predictive, cruise control, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που Ποια είναι η εκτίμησή οδηγό. σου σε σχέση με το θέμα της αυτόνομης οδήγησης, ανεξαρτήτως εταιρεία. Θα, θα επιτευχθεί μέσα στο δεκαετία ή όχι. Έχουμε και ένα νέο σχετικά με αυτό. Ναι. ναι. Για πες το νέο πρώτα, και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, το νέο πρώτα. Λοιπόν, ναι, ναι. τι λέει το νέο. Ε, λέει ότι ε, νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτόνομη οδήγηση η αλλιώ την οδήγηση οχημάτων χωρί οδηγό θα έρθει στην Βουλή την επόμενη εβδομάδα, όπω ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Το νομοσχέδιο ξεκλειδώνει προγράμματα αυτόνομη οδήγηση σε πολλέ πόλει τη χώρα στα πρότυπα αυτού που εφάρμοσε ο Δήμο Τρικαίων με τη χρήση αστικού λεωφορείου χωρί οδηγό. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό ο νόμο ε, έγινε γι' αυτό ακριβώ το σκοπό. Ε, θα πρέπει να τον δούμε τον νόμο, γιατί οι επικεφαλεί ναι, πάντα πράγει. είναι πιο και δεν, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Αλλά υποθέτω ότι για να μπορέσουν να γίνουν τέτοια προγράμματα, όπω αυτό που σχεδιάζει η Volkswagen, αν δεν κάνω λάθο, στο... σε ποιο νησί. Στην Αστεπάλαια. Στην Αστεπάλαια θα ναι. πρέπει να υπάρχει και ένα ανάλογο νομικό πλαίσιο, λογικά. Οπότε υποθέτω ναι, ότι. Που εκεί πέρα όμω μπορεί να έχει ένα νόμο που είναι μόνο για πειραματικά αυτοκίνητα ή για συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή under development. Σκεφτείτε στο BMW Driving Experience, υπάρχει ειδικό, ειδική εκπαίδευση για του οδηγού των πειραματικών αυτοκινήτων που δοκιμάζουν αυτόν τον οδηγό. Λέγεται Β1 αυτό το δίπλωμα και σε εκπαιδεύουν mm -hmm. ακριβώ πώ πρέπει να οδηγά το αυτοκίνητο για να είσαι σε readiness οτιδήποτε να συμβεί και να μπορεί να το καθοδηγήσει. Τι λέγονται ε... οδηγία δεν κάνω λάθος. Όχι. Oh. Αυτή πρέπει να είναι oh. από το oh. Uber που oh. λε εσύ τώρα. Oh. Ποιο... Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κάπω λέγονται αυτοί. Πάντω, oh. οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή οδηγήσει μια τεχνολογία που είναι στα Σπάργανα, καταρχήν δεν υπάρχει ε, αυτόνομη οδήγηση κατηγορία 5, αυτό που λέμε το αυτόνομο αυτοκίνητο. Okay. Ε, νομίζω ότι ούτε 4 δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ότι. ή μια με... αυτόνομη θα μπορούσε να την πει. Ναι, ναι, ναι. Έχει πέντε κατηγορίε η αυτόνομη οδήγηση. Ναι. Το δύο είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τώρα πάμε προ το δυόμιση. Η Τέσλα είναι στα όρια του τρία με τη λογική ότι ε, σου λέει eyes on. δεν σε αφήνει ποτέ να. δεν παίρνει mm -hmm. την ευθύνη. Σου λέει μπορεί να σε πάω αυτόνομα, αλλά πάντα έχει την ευθύνη. Ε, αυτό το είχαμε συζητήσει ξανά το θέμα, Θωμά, μετα μεταξύ μας ναι. ε, Τώρα νομίζω έχω βάλει να παίζει ένα βίντεο mm -hmm. από αυτόν οδήγηση Τέσλα Δεν ξέρω αν το βλέπετε Ναι, ναι, ναι Γιατί εγώ δεν mm -hmm. έχω το κατάλληλο feedback ε, Και είχαμε πει ότι η Τέσλα έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα Από όλους τους υπόλοιπους ε, κατασκευαστές και σου είχα προτείνει να μπει στο Ιντερνετ και να δει τα βίντεο του FSD Beta. Ναι. Ε, το έχει κάνει αυτό. Ναι, 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 έχω δει αρκετά βιντεάκια. Απλά... Ποια είναι η αίσθησή σου από αυτή την ιστορία. Κοίτα, δείχνει ότι το αυτοκίνητο αντιλαμβάνεται τα περισσότερα πράγματα που βρίσκονται στο περιβάλλον. Δηλαδή, η ελεπίδραση αυτοκινήτου περιβάλλοντο και άλλων αυτοκινήτων φυσικά και υπάρχει. Ε, για μένα το, το μεμπτό τη υπόθεση είναι κατά πόσο δίνει ένα τέτοιο σύστημα στον τελικό χρήστη να το δοκιμάσει. Ε, και είναι αυτό μια είναι το ρίσκο, της... έτσι. Αυτό ναι, ναι. Το ρίσκο. Είναι μια λογική τη Τέσλα που επειδή είναι πιο πρωτοποριακή σε σχέση με τους κατα... του παραδοσιακού κατασκευαστέ αυτοκινητοβιομηχανία, ε, ίσως είναι και η λύση. Ε, απ' την άλλη, εγώ δεν εμπιστεύομαι κάποιον που δεν έχει σοβαρότητα στην οδήγηση και θεωρήσει ότι αυτό το σύστημα είναι τρελαλά-τρελαλό και πάω μόνο μου. Και mm. δεν δώσει τη, τη σωστή. Άρα, διευθύνση. και αυτό είναι ένα ακόμη λόγο για τον οποίο μπορεί να βοηθήσει και μια Driving Academy, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι εμεί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα συστήματα. Εκπαιδεύουμε τον κόσμο πώ να τα λειτουργήσει. Σκεφτείτε, ε, ένα λάθο που κάνουμε συνέχεια είναι ότι έχουμε τον εαυτό μα σαν τον μέσο όρο. Η ομάδα σα μιλάει με πολύ προχωρημένα άτομα, με εξειδίκευση, με αγάπη στην τεχνολογία και με πολλή γνώση, που δεν είμαστε ο μέσο όρο. Έλα. Εσύ. Εγώ είχα την αίσθηση από κάτι συζητήσει που κάνω στο Insomnia ότι είμαστε όλοι κολλημένοι και ζούμε σε έναν άλλον κόσμο ας πούμε. Ε, μήπως αυτός ο κόσμος τελικά είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, Κάθε αυτό μου λες στην ουσία. Κάθε ομάδα έχει τον μπαλόνι της, τον κόσμο της. Ε, όταν ναι. οι κόσμοι δεν ταιριάζουν υπάρχει αντιδικία. Ε, σκεφτείτε από δικιά μου εμπειρία που σκεφτείτε, έχουμε κάνει πάνω από 20.000 οδηγού τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν οδηγοί που ακόμα θεωρούν ότι το cruise control είναι σύστημα του διαβόλου γιατί δεν έχουν έλεγχο στο αυτοκίνητο και δεν το έχουν βάλει ποτέ. Υπάρχει αυτό το θέμα. Ε, κάποιοι το adaptive cruise control που σου ρυθμίζει και το φρένο γιατί το cruise control έπαιζε μόνο με τον γκάζι. Το adaptive ουσιαστικά σου έχει πάρει και το φρένο, ρυθμίζει την απόσταση σαν πρώτη προτεραιότητα. Το φοβούνται. Οπότε με... δηλαδή και τα συστήματα αυτά που μπορεί να είναι πολύ καλά, χρειαζόμαστε όμως και οι άνθρωποι, τα, οι άνθρωποι που τα, οδηγούμε εκπαίδευση πάνω σε αυτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος κάποιος να πάρει ένα αυτοκίνητο με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και δει ηλεκτρικό, εντάξει, και να μην ξέρει πώς θα δουλεύεις. Είναι... Μου θυμίζει κάθε φορά, δεν ξέρω, είχατε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, είχε δώσει ένα εγγονός στον παππού του ένα τάμπλετ και δεν του είπε τι είναι αυτό το πράγμα από πούς το είδε σαν φλάτη επιφάνεια και πήγε έκοψε το ψωμί επάνω και μετά το πλήνε. Ακριβώ το ίδιο δηλαδή. Όταν Είτε. δεν ξέρει πώ δουλεύει κάτι. Σαν δίσκο σιρβυρίσματο το χρησιμοποιούμε Είτε. καμιά φορά και εμεί που ξέρουμε τι είναι. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, αυτά Είτε. Τα, Είτε. τα ζητήματα. Ναι. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο τα οποία α πούμε κακομεταχειρίζονται, τεστάρουν. Ναι, το ναι. σύστημα της, ε, Τέσλα, το οποίο όμως τους έχει προειδοποιήσει η εταιρεία, όπως είπες και εσύ, ότι δεν είναι αυτόνομο ακόμα. Είναι σύστημα το οποίο οφείλει να έχει τα μάτια στο δρόμο και το χέρια στο τιμόνι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο. Ναι. Και όμως ναι. έχουμε δει ένα εκατοντάδες βίντεο με ανθρώπους που κάνουν πλάκα, που παριστάνουν ότι κοιμούνται ή ναι, ναι. 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 Να κάνω και δίνει και λάθο εντύπωση για τον κόσμο. Δεν είναι ακόμα έτοιμα αυτά τα αισθήματα. Ε, εμένα ένα πράγμα, όταν οδήγησα το Τέσλα, είχα εντυπωσιαστεί αρκετά το Τέσλα 3. Έχω κάνει τεστ drive στην Ελλάδα. Ε, γιατί είναι ένα από τα πιθανά αυτοκίνητα που θα είναι το καλοκαίρι που θα πάρω. Είναι μέσα στι τέσσερι επιλογέ μου. Και ε, ε, να το πάρει για δικό σου όχημα. Ναι, μάλλον. για προσωπικό αυτοκίνητο. Ε, το επόμενο αυτοκίνητο θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά. Αν το και... πάρει και... το καλοκαίρι, θα πρέπει να το παραγγείλει από τώρα. Φαντάζει αυτό. Είναι ένας σε... λόγος αποτρεπτικός για το Τέσλα αυτός. <laughs> δηλαδή να μην χωρί αυτοκίνητο να κυκλοφορείς με ταξί Για πες, Τινά. Η επόμενη είδηση είναι η εξή. Ε, δημιουργείται επίσημα το ελληνικό Tesla Owners Club. Okay. Όπως ανακοινώθηκε στην ομάδα Tesla Fans Greece, ε, γράφτηκε το εξή. Η ανακοίνωση είναι η εξή. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνεργασία με ιδιοκτήτε αυτοκινήτων Τέσλα, προχωράμε στην ίδρυση ελληνικού Tesla Owners Club. Το κλαμπ αυτό απευθύνεται σε υπάρχοντε ή μελλοντικού που έχουν ήδη παραγγείλει ιδιοκτήτε Τέσλα και ο απότερο σκοπό του να εξελιχθεί σε ένα Owners Club στα πρότυπα αυτών του εξωτερικού και να αναγνωριστεί επίσημα από την Τέσλα. Ναι. Τα Tesla Owners Club είναι ένας παγκόσμιος θεσμός που στηρίζεται από την Tesla η οποία παρέχει εκτόσεις στα μέλη τους και διάφορες άλλες παροχές. Παράλληλα, οι λέσχε αυτέ πραγματοποιούν συναντήσει, οργανώνουν road trips, COVID επιτρέποντος βέβαια, group buys, παρέχουν προσφορέ για τα μέλη του και άλλα. Αποστολή του Έχω Tesla Owner Trip είναι να υποστηρίξει παλιού και νέου ιδιοκτήτε οχημάτων Tesla κατά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και σε οποιαδήποτε προβλήματα ή απορίε έχουν. Προσβλέπουμε σε μια πιο παρείστικη ατμόσφαιρα με θέματα που θα ενδιαφέρουν αποκλειστικά του ιδιοκτήτε. Μάλιστα. έχουν, ήδη, έχουν ήδη λάβει επίσημη απάντηση από την Τέσλα, η οποία τους ενημερώνει πως ε, γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά θα πρέπει να γίνει ε, μια διαδικασία ίδρυσης σωματείου, μικροδοσκοπικού κτλ. Ναι, ναι. Και μετά, πάντα ε, ε, ναι. Και μετά ισχύουν όλα αυτά τα οποία μας είπε Άγγελα. Ωραία. Αυτό Βρε, είναι κάτι που γίνεται πολλά προϊκό. χρόνια με ιδιαίτερα αυτοκίνητα. Υπάρχει πώ πώς Ferrari, Mercedes, BMW... Απλά, Θωμά, και... σε περίπτωση που αποφασίσει να παραγγείλεις ένα Tesla για σένα, mm -hmm. ε, μην ξεχάσει να χρησιμοποιήσεις το referral code ενός <laughs> από τους φίλους που έχουμε Tesla. Όταν <laughs> φτάσουμε εκεί πέρα θα σας πάρω 100 τηλέφωνα. <laughs> Α, θα, θα ζητήσει προσφορέ, λοιπόν, έτσι. <laughs> ε... Κατάλαβα. Ε... Σκεφτείτε, υποτίθεται ότι είμαι άνθρωπο ε, άνθρωπος τεχνολογίας, μου αρέσει η πρωτοπορία, έχω γκαράζ, έχω δηλαδή τις προϋποθέσεις για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με χαλάει πάρα πολύ το δίκτυο και βλέπω αργοπορία εκεί πέρα. Από πέρσι ότι θα μπει αυτό στο περιβόητο σταθμό στη Λαμία, στο, στο Βόλο. Ε, δύο σταθμού σταθμούς και... θέλουμε, δεν θέλουμε περισσότερους. Θέλουμε δύο-τρεις σταθμούς όλη την Ελλάδα και καλύπτεται μετά οποιοδήποτε ταξίδι. Ναι, απλά ξέρει ποια είναι η λογική μου. Ότι ε, μιλάμε για ηλεκτροκίνηση γιατί μα αρέσει και μιλάμε για τη high-end ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή για τα ακριβά αυτοκίνητα. Όχι, δεν μιλάμε για Ο τα ακριβά μέσος... αυτοκίνητα. Εγώ έχω ένα Nissan Leaf 8 χρόνων. Έτσι. Μπράβο. Με, 150 Nissan Leaf. Χιλιόμετρα. με 120 Μισό χιλιόμετρα. Με 120-130 χιλιόμετρα στο Cruise Control, πόσα χιλιόμετρα κάνει στον αυτοκινητόδρομο. Ε, με 120-130 χιλιόμετρα θα κάνει 120 χιλιόμετρα. Ωραία, άρα θε κάθε 100 χιλιόμετρα και λιγότερο. Γιατί δεν πα στο 100% στον ναι. ταχυφορτιστή, θα 80%. Τώρα μιλάμε ότι ναι, κάθε 70-80 χιλιόμετρα. Κάθε 100 χιλιόμετρα θέλω ν, ένα ταχυφορτιστή. Τότε θα μπορούμε τότε. να πούμε ότι υπάρχει επαρκέ δίκτυο. Μα δεν διαφωνώ. Αυτό 200 σου λέω. και 250 χιλιόμετρα δεν επαρκέ δίχτυο. δίκτυο. Δεν διαφωνώ. Όμω το θέμα είναι το εξή. Ότι εγώ, α πούμε, για, για να πάω χαλκιδική. Mm -hmm. που πηγαίνω χαλκιδική με το αυτοκίνητό μου και με την ναι, ναι, ναι. όντω θα χρειαστώ να σταματήσω σε δύο ταχυφορτιστές. Αυτοί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά για να δημιουργηθούν, δεν χρειάζεται επένδυση πάνω από 150.000 ευρώ. Και πολλά λες. Ναι, και λέω πολλά. Και πολλά δηλαδή, ναι. είναι τόσο φτηνό για ένα πρατήριο ή ένα σεα ή έναν επενδυτή να τοποθετήσει τα που θα εξυπηρετούν αυτό το ταξίδι και θα λύσουν το πρόβλημα στην ουσία... Τη uh, της υιοθέτηση τη ηλεκτροκίνηση, που μου κάνει ειλικρινά εντύπωση για ποιο λόγο τα έχουν ακόμα στι αποθήκε και δεν τα εγκαθιστούν. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ναι, σίγουρα είναι τα γραφειοκρατικά τη Ελλάδα. Νομίζω είναι θέμα παροχών Μάλιστα. για να μπουν στα, στα βενζινάδικα και στα πρατήρια. Και το τρίτο είναι, σκέψου, είναι μια επένδυση που θα αργήσει να σου φέρει τα λεφτά σου πίσω. Αυτή Εγώ νομίζω είναι ότι είναι ένα γραφειοκρατικό περισσότερο. Ναι. Μα δεν, ε... α, δεν αντιλέγει κανεί ότι θα αργήσει να σου φέρει τα λεφτά σου πίσω. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ. Υπάρχει μια στρατηγική προώθηση τη ηλεκτροκίνηση, στα πλαίσια τη οποία θα μπορούσαν να υποχρεωθούν και έχουν υποχρεωθεί μέχρι το τέλο του 2021 οι διαχειριστέ των αυτοκινητοδρόμων να τοποθετήσουν ταχυφορτιστέ. Λόγω αυτή τη ιστορία, τη προώθηση τη ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει, θάνομαι, θα θα μία έκφραση που λέγεται ketchup effect. Το είχαμε συζητήσει και με τα παιδιά την άλλη φορά. Είναι πα σε ένα εστιατόριο, βγάζει το ketchup, είναι όλο στον πάτο, δεν το εισγυρίσει. Το σπρώχνει, το σπρώχνει, το σπρώχνει, δεν βγάζει τίποτα και ξαφνικά του ρίχνει μια δυνατή και φεύγει όλο το ketchup στο τραπέζι. Έτσι είναι όλε οι σύγχρονε τεχνολογίε. Τι θα τώρα, γίνει με το δηλαδή, ketchup είναι... effect στην ηλεκτροκίνηση. Τώρα είναι το αυγό η κότα. Δηλαδή λέει ο άλλο Δεν παίρνω ηλεκτρικό γιατί δεν υπάρχουν υποδομέ. Αυτό που θέλει να βάλει το φορτιστή λέει: Εγώ δεν δίνω 100.000 να βάλω φορτιστή γιατί δεν έχει ηλεκτρικά και περιμένουμε ποιο θα βαρέσει το πέναλτι, να μπει yeah. γκολ. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η αγορά. Είναι λογικό και αναμενόμενο και είναι δρόμο χωρίς ανοίξει, επιστροφή. Θα γίνει, και όταν ανοίξει η αγορά, θα ανοίξει απότομα και με boom. Α, έτσι, αυτό αυτό, αυτό είναι. το κετσαφέφε. Και μετά θα δούμε άλλα προβλήματα. Ναι. Ναι, ότι ο ένα φορτιστή δεν ένας να... Να μπορεί να εξυπηρετήσει 10 αυτό μόνο γιατί οι επιπλέον φορτιστέ τοποθετούνται εύκολα. Άλλο είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα, ότι όποιο δεν έχει πουλήσει ακόμα το θερμικό του, δεν θα μπορέσει να το πουλήσει. Όσο προλαβαίνουμε λοιπόν. Ναι. Ε, ε, εγώ βλέπω ένα πλάνο δεκαετία όλο αυτό το πράγμα, που είναι γενικά... Ε, σε μια παρουσίαση είχαμε μια εκπληκτική εικόνα, ε, γιατί όλες οι τεχνολογίες περίπου είναι αυτό το δεκαετές βήμα. Ε, ήταν η Νέα Υόρκη του 1905 και έδειχνε μια φωτογραφία στη Fifth Avenue που είχαν όλοι ε, ε, άμαξε. Και ήταν ένα με αυτοκίνητο. Είναι γνωστή αυτή η φωτογραφία. Και λέγανε όλοι: Εγώ δεν δίνω το αλογάκι μου, είναι ο καλύτερο μου φίλο, το Τάιζο σαν δεν μου στοιχίζει τίποτα, είναι ο... το φιλαράκι μου. Και μετά από 10 χρόνια, ίδια φωτογραφία, υπήρχαν όλοι με αυτοκίνητα και ένα με άμαξα. Το ίδιο Έχουμε... έγινε και με τα κινητά. Έχω, έχω μεταφράσει ένα, ένα μήνυμα το οποίο είναι για αυτό το θέμα ακριβώ. Mm -hmm. Ναι, δεν ξέρω, Είναι όλε να τι τεχνολογίε, αυτό είναι το δεκαετέ πλάνο. Ε, το ίδιο είναι, είναι και με τα, τα, φωτογραφική σε μηχανή στο κινητό. Ε, το θέμα είναι, ε, όταν γίνει αυτό το boom, οι παροχές, οι αντιπροσωπείες, ο κόσμος, τα πάντα οι υποδομές, να είναι έτοιμες να το δεχτούν. Έλα, να το βρήκα ακριβώς αυτό που λες. Κάτσε λίγο εδώ πέρα να το κάτι δύο, <σ Kenya> Έχουμε ένα <Έχουμε> <σχόλιο>, <σχόλιο>, σχόλιο. Ναι, ναι, ακριβώς. αυτή είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα τώρα. έτσι. Εγώ θέλω να πάρω αυτό, να το πάω εκεί, και αυτό να το πάρω και να το βάλω εδώ στη θέση αυτή, αυτή αλλά χωρί να φαίνεται όλη αυτή η κίνηση live, δηλαδή, γιατί μου δημιουργεί... Κοίτα τώρα, δεν μπορώ να πάρω το παράθυρο. Εδώ. Το βλέπετε τώρα. Τώρα είναι τέλειο. Αυτό. Είναι η ναι. Fifth Avenue, λοιπόν, το 1900, η πάνω εικόνα που είναι γεμάτη κάρα και υπάρχει Εδώ. και ένα αυτοκίνητο εκεί στον κύκλο. Και στην κάτω εικόνα είναι πάλι η ίδια οδός από λίγο διαφορετική οπτική γωνία, στην οποία... Μετά από 13 χρόνια έχει μόνο αυτοκίνητα και ένα κάρο στον κύκλο. Αυτό το πράγμα εκτιμούμε λοιπόν ότι θα γίνει και με τα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ε, γενιά επειδή... μα είναι αδιανόητα τυχερή με μια τέτοια επανάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, δηλαδή, πραγματικά. Ε, τα πράγματα που ζούμε είναι μοναδικά, είναι τομεί στην ιστορία τη αυτοκίνηση. Σε 30-40 χρόνια θα λέμε θερμικό αυτοκίνητο και όπω κάποιοι ε, σίγουρα θα υπάρχουν θερμικά σε ιστορικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα για πίστε και τέτοια. Ε, αλλά θα, θα γυρίσει όλο το πράγμα στον ηλεκτρισμό. Και... Αυτό, που λέω σε, συγγνώμη, ε, αυτό που λέω σε φίλους οι οποίοι μου λένε ότι δεν πρόκειται να το αποχωριστώ το το θερμικό και διάφορα τέτοια τους απαντάω ότι κάποια στιγμή θα είναι ασύμφορο θα πρέπει να σε περιβαλλοντικά ε, πρόστιμα ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια αλλά όπως και να έχει, αν θέλεις θα υπάρχουν πίστες τις οποίες θα μπορείς να οδηγείς θερμικά αυτοκίνητα αφού πληρώσεις τα ανάλογα... Όπως και τώρα δείτε... υπάρχουν πίστες που πηγαίνεις και, και τρέχεις Για δισκάρια... τα, τα ιστορικά αυτοκίνητα μπορεί πάντα να υπάρχουν. Δηλαδή όταν η κίνηση είναι του τάξης το 1-2-3% του στόλου κάποια θερμικά αυτοκίνητα με ιδιαίτερο και ιστορικό χαρακτήρα αυτά θα υπάρχουν. Ε, Άκουσα μια άλλη είδηση που η Πόρση ανακοίνωσε ότι θα βγάλει κάποια ειδικά καύσιμα τεχνητά που θα μειώνει τρομερά τους ρήπους του κινητήρα, ούτως ώστε να διατηρήσει τα θερμικά της μοντέλα. Τα e-fuel στα λεγόμενα. Ναι, τα τεχνητά καύσιμα με παράλογο κόστος. Αλλά για κάποιον που θέλει να κρατήσει το θερμικό του αυτοκίνητο, ε, ίσως είναι μία λύση. Ε, σίγουρα να θα ρωτήσω... γίνουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Είμαστε, ε, έχουμε δει μία τρύπα από το παράθυρο. Λείπει η, η, όλη η εικόνα να τη δούμε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε ένα σχόλιο που μου ζητάνε να σας να ρωτήσω. Ό,τι θέλουν. Ε, ο Elon Musk είπε πρόσφατα ότι αν έχεις advanced airbags βελτιωμένους αερόσακους, ε, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να φοράς ζώνη, αυτοκ... ζώνη ασφαλείας Μισό λεπτό. Ναι, το είπε δεν αυτό, το δύο άκουσα κι εγώ. Το αυτοκίνητο ξέρει το μέγεθος του σώματός σου, το πώς κάθεσαι στη, ζώνη, στη θέση και mm. το ότι δεν φοράς ζώνη και τέτοια. Και άρα ανοίγει τους αερόσακους στην κατάλληλη στιγμή ούτω ή άλλως. Ναι. Ε, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δεν ξέρω τι είναι το advanced airbag. Πάντως αυτή τη στιγμή με τον κανονικό το αερόσακο είναι έγκλημα να μην φοράς ζώνη όταν έχει αερόσακο είναι. και μάλιστα τα αυτοκίνητα έχουν αισθητήρα πίεση στο κάψιμα, στο κάθισμα που όταν δεν φορά ζώνη δεν ανοίγει ο αερόσακο. Ναι. Τα πάνω... advanced airbags τη Tesla ε, έχουν να κάνουν, συνδέονται άμεσα με τι δυνατότητε που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία να στέλνει over the air updates και να αλλάζει διάφορα πράγματα, όπω τον τρόπο που φρενάρει κτλ. Και, τα λοιπά. και ισχυρίζεται λοιπόν ότι. Ε, όταν ανοίγει ένα αερόσακο, θα ανοίξει μόνο εκεί που χρειάζεται και με τον τρόπο, με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχει την, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να το δούμε και στην πράξη. Σε κράστε που δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Η ζώνη, πάντως ο βασικό τη παράγοντα είναι πρώτον να σε κρατήσει το κάθισμα. Δεύτερον, να γλιτώσει το φαινόμενο του submarine. Γιατί, άμα δεν ζώνη, είναι πιθανό να γλιστρήσει κάτω από το κάθισμα. Και τρίτον, να σου μειώσει τι δυνάμει. Ε, σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα θα, και τρακάρι, θα συνεχίσει να πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι αυτή η απόσταση των 30 πόντων που είσαι από τον αερόσακο θα τη διανύσει σε απόσταση που αυτή τη στιγμή οι αερόσακοι δεν προλαβαίνουν να ανοίξουν. Θα τον χτυπήσει τον αερόσακο τη στιγμή που ανοίγει. Ο αερόσακο πρέπει πρώτα να φουσκώσει και εσύ να τον ξεφουσκώσει για, mm. για, να μειώσει τη δύναμη. Αν το χτυπήσει τη στιγμή που ανοίγει ο αερόσακο, τρώ μια μπουνιά με 300 χιλιόμετρα. Είναι πολύ απλά. Είναι, είναι πράγματα. μεγάλη επιστήμη αυτό. Εντάξει, είναι πολύ εξειδικευμένο ναι. το θέμα και δεν μπορούμε εννοείται να το σχολιάσουμε τώρα εδώ έτσι live. Ε, θα αργήσουμε λίγο. Δεν ξέρω, έχω ακούσει και εσύ κάνεις κάποιε προβλέψει για την αγορά και τέτοια. Ε, ναι, εγώ έχω κάνει διάφορα στοιχήματα και θέλω να, τα συγκεντρώσω, να κάνω κλίψ και να τα ανεβάσω έτσι και σαν ανεξάρτητα για να έχω να τα δείξω σε 5-6 χρόνια. 10 χρόνια έχω... μετά, τα έχει να μα έχω... λέει να είδατε, εγώ σα τα λέγα. Έχω πει κάνα δύο φορέ ναι, ότι <laughs> μέχρι το τέλο τη δεκαετία τι είχα πει, Ότι πάνω από 50% των αυτοκινήτων που πουλούνται στην Ελλάδα τα καινούργια θα είναι ηλεκτρικά. Αυτό ήταν το πρώτο που είχα πει. Και με πήρε Μη με τις πέτρες. Ότι δεν θα πουλούνται καν μετά από 10 χρόνια συμβατικά. Δεν είμαι σίγουρο. Το είχα πει στο δεύτερο live και θα πρέπει να το δω, να θυμηθώ τι ήταν και να κόψω αυτό το απόσπασμα. Δεν είμαι σίγουρο, γιατί και εγώ ξέρει, αλλάζω απόψη συνέχεια, ρε παιδί μου. Yeah. Και επειδή okay, παίζω, okay, και ένα, okay. παίζω και ένα ρόλο στο συγκεκριμένο podcast, yeah, yeah. για όσου yeah. φίλου δεν έχουν ακόμα καταλάβει, ο οποίο ρόλο είναι ο full πορωμένο, φανατικό ηλεκτροκίνητο hey, Μου αρέσει αυτό ο ρόλο. Είναι καλό να αλλάζουμε άποψη όμως, αν τα στοιχεία δείχνουν σε αυτό. Το, το, αντίθετο δεν είναι καλό. Να παραμένουμε εκεί κολλημένοι στις απόψεις μας, σαν να φοράμε ένα κάποιο είδου ε, παροπίδες, ας πούμε. Φάνω, είδα λίγο τα στοιχεία των πωλήσεων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν, αν όχι, η πρώτη ή δεύτερη σε ποσοστό βελτίωση στι πωλήσει των ηλεκτρικών αυτοκίνητων και είναι λογικό αυτό. Όταν έχει πολύ μικρό ποσοστό. Εννοείται. Το ένα το, το κάνει δύο, δύο και σε 100% επάνω. Ε, το θέμα είναι ότι η αγορά η ελληνική είναι πολύ περίεργη αγορά. Δηλαδή το core των πωλήσεων είναι B-SUV, άρα μικρά αυτοκίνητα σαν το Kona ή σαν το T-Rock ή σαν τέτοια αυτοκίνητα, ε, ε, SUVD που είναι ελεύθερου χρόνου, ε, και είναι σίγουρα κάτω από 20.000 ευρώ. Για να γίνει booming στην ελληνική αγορά και να πιστεί ο κόσμος να δώσει 20 και 30 και 40 χιλιάρικα ή πρέπει να ανέβει φοβερά το οικονομικό μας επίπεδο, να έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη, ή θα πρέπει τα ηλεκτρικά να φτηνίνουν. Μπούμ ε, στην yeah. ελληνική αγορά με αυτοκίνητα που λέμε φτηνό yeah. ηλεκτρικό των 30.000 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει. Και περιμένουμε από την τεχνολογία να το καταφέρει αυτό. Δεν ξέρω, ότι θα είναι οι μπαταρίε, θα είναι ο όγκο των πωλήσεων, θα είναι η μαζικότητα των τέτοιων, θα είναι ότι θα μπουν όλοι οι κατασκευαστέ στο παιχνίδι. Ε, θα το δούμε στο μέλλον, γι' αυτό λέω δεν έχουμε δει τίποτα. Ε, Λογικά θα, θα συμβούν όλα αυτά μαζί, σύντο ότι προβλέπω ότι αυτό που γινόταν κάποτε με, του με τους εμπόρους που φέρνανε κατά κόρον μεταχειρισμένα, με κακό τρόπο όμως, συμβατικά και τα πουλούσανε, κάτι τέτοιο θα γίνει και με τα ηλεκτρικά. Θα φέρνουν, και, το, και εκεί το ζήτημα είναι να φέρνουν οι μαντράδες, ας πούμε, με ηλεκτρικά τα οποία έχουν, από, έχουν βγει από leasing και που είναι καλομεταχειρισμένα, δεν έχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Γιατί αν κάνουν αυτό που κάνανε και με τα. αυτά που κάνανε μέχρι τώρα που αφαιρούσαν χιλιόμετρα και διάφορα τέτοια. Ε, πλέον μετά, θα... όσο μπορούν να δουλέψουν και στην Ελλάδα, είναι πλέον δύσκολο να γυρίσει χιλιόμετρα, όχι αδιανόητο. Ε, για μένα ένα άλλο λάθος που κάνουμε με τα ηλεκτρικά είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατηγορία ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, είτε είναι πόλει, είτε είναι Tesla S που είναι ένα αυτοκίνητο κατηγορία 7 σειρά BMW ή S-Class ή οτιδήποτε, είτε είναι ID3, είτε είναι Kona, είτε είναι E208 και τέτοια, τα έχουμε όλα στον ίδιο κουβά. Και συγκρίνουμε ναι. ανώμια κατηγορία αυτοκίνητων. Αυτό είναι τελείω παράλογο. Ναι. Ακριβώ και αντίστοιχε κατηγορίε. Ακριβώ. Και αυτό θα γίνει στο μέλλον. Δεν γίνεται να, να έχει σαν ε, πιθανή αγορά ένα E208, ένα ID3 και ένα Model 3. δεν γίνεται αυτό, είναι παράλογο. Ε, οι εταιρείε από ό,τι λένε, όλες θα μπουν στο παιχνίδι του ηλεκτρισμού. Αυτό θα ε, φέρει μεγαλύτερη τεχνολογία. Τώρα το ράλι, ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, σε δεν με νοιάζει καθόλου. Ε, και το γιώτα λέει ότι θα μπει, που ήταν τελείως ε, ε, απέναντι. Ε, οι Ιάπωνες είναι ένας λαός που αργούν γενικά να αλλάξουν ε, ρότα. Ε, νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Δηλαδή, οι, οι, οι ακροατές σας, ε, αν όχι το επόμενο αυτοκίνητο που σκέφτονται, αν βάλουμε ένα ε, πολύ αισιόδοξο μέσο όρο, 4-5 χρόνια, 6 ότι αλλάζει ο Έλληνα αυτοκίνητο, χωρί να ξεχνάμε και το μέσο όρο που υπάρχουν αυτοκίνητα 10 και 12 ετών και ο άλλο τα αγαπάει. Ε, αν όχι το επόμενο αυτοκίνητο, το παρεπόμενο που θα πάρουν ε, Μα κοιτάξε, σήμερα, σήμερα φίλοι η οποία δεν ασχολείται με ηλεκτροκίνηση, απλά ξέρει ότι ασχολούμαι εγώ, ναι. ε, έχουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο, σαν δεύτερο αυτοκίνητο ένα κόρσα, mm -hmm. το οποίο το χρησιμοποιούν καθημερινά για μέσα στην πόλη και επειδή μένουν εκτός πόλης υπάρχουν μέρες που κάνουν 90 χιλιόμετρα αποστάσεις, έτσι. Ναι. Ε, και σκέφτεται να το αλλάξουν και να πάρουν ένα λίφ σαραντάρι. Ναι. Το ναι. οποίο είναι ιδανικό αυτοκίνητο για οικογένεια, γιατί είναι πενταμιλή ναι. ε, και κάνοντα τόσα πολλά χιλιόμετρα, ε, είναι και Ε, ως το λένε, έχουν επιπλέον επιδότηση λόγω ε, πολυτεχνία. Okay. Ε, θα αποσύρουν το παλιό, το Κόρσα. Ε, το ε, είναι επιδοτήσει. Θα του βγει γύρω στι 27.000 ευρώ τη λική τιμή. Ναι, Δεν είναι ένα νούμερο μικρό, Θάνο, για δεύτερο αυτοκίνητο. Τα έχουν όμω αυτά τα χρήματα, κατάλαβε. Ναι, τα έχουν. Η επαρχία νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση, γιατί έχετε πολύ περισσότερη ευκολία να φορτίσετε ένα αυτοκίνητο. Πάρα πολλοί μένουν σε μονοκατοικίε στην επαρχία, να το πούμε έτσι, με ένα μικρό κυπάκο, με, ένα... με άνεση απ' έξω να βάλουν ένα φορτιστή. Στην Αθήνα αυτό δεν είναι εύκολο. Οι περισσότεροι μένουν σε πολυκατοικίε. Ελάχιστε πολυκατοικίε έχουν γκαρά και, και ελάχιστα γκαρά έχουν και την ετοιμότητα ή να πείσει του. Κατοίκου τη πολυκατοικία. Yeah. Εγώ θα τραβήξω μια παροχή και θα πρέπει να το εγκρίνει, δεν ξέρω, η πολυκατοικία. Και εννοείται ότι Την εβδομάδα που μα πέρασε στην ομάδα συζητήθηκαν τέτοια αντίστοιχα θέματα. Ε, ανέβηκαν τέσσερα-πέντε θέματα. Yeah. Σχετικά με εγκατάσταση yeah. φορτιστών. Yeah. Ακόμα είναι με... ακριβέ με... οι εγκαταστάσει, yeah. είναι ένα κομμάτι ολοκαινούριο. Συζητήθηκε εκτενώ. Yeah. Ε, θα πρέπει όμω αυτό το διάστημα από τώρα που είναι ουσιαστικά οι, οι, οι άνθρωποι που το αγαπάνε και είναι λίγοι. Μέχρι τη στιγμή που θα γίνει το catch effect, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν λυθεί. Γιατί είναι κρίμα η ηλεκτροκίνηση να, να αποκτήσει και κακό όνομα ακριβώς αυτή είναι λόγω η... μη ετοιμότητα. Ναι, αυτό ναι. είναι ο ρόλο αυτή τη ομάδα. Είναι η βασικά η ενημέρωση και όχι τόσο η πίεση. Γιατί mm -hmm. με κάποιου φίλου και γι' αυτό το θέμα μαλώναμε τώρα τι προηγούμενε μέρε. Ότι να, γιατί δεν πιέζεται το Υπουργείο να. Ε, να προχωρήσει στην εκταμείευση των χρημάτων, τη επιδότηση κτλ. Αλήθεια, ε, έχει πάρει κανένα λεφτά ακόμα. Νομίζω ότι δεν έχει πάρει, αλλά εάν Ους. υπήρχε ένα σύλλογο ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο οποίο ναι. θα είχε δουσού, ο οποίο θα είχε μέλη, ο οποίο θα είχε συνδρομέ ενδεχομένω. Ναι. Ε, και θα είχε μία θεσμική μορφή και ένα θεσμικό ρόλο, αυ, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να το ζητήσει από ένα σύλλογο. Αλλά τώρα από μία καθαρά ερασιτεχνική ε, ε, ομάδα, στην οποία όλοι χάνουμε τον προσωπικό μας ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε αυτά τα πράγματα που σε άλλου αρέσουν και σε άλλου όχι, και Άρα. προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, δεν μπορεί να έχει τέτοιε απαιτήσει. Και η αλήθεια ε, είναι ότι κάνουμε και, άλλες, και άλλα πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Πέρα ναι, από μα, το τι το κάνουμε θέμα το είναι το εξή. Είναι... Ένα μέλος, Έτσι. το οποίο είναι το ίδιο μέλος και έχει την ίδια ισχύ με μένα, που είμαι υποτίθεται διαχειριστή τη ομάδα, αυτό από μόνο του, αφού τον καίει το θέμα, μπορεί να ξεκινήσει να μαζέψει άλλου 10 και να κάνουν μια κίνηση να το προχωρήσουν. Για ποιο λόγο πρέπει να απαιτεί να το κάνει ο διαχειριστή ή ο ιδιοκτήτη ή ο ιδρυτή ενό group στο Facebook, το οποίο είναι απλά μια παρέα, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. Ε, αυτό λέω ότι είμαστε στην αρχή και όλα θα αργούν τώρα. Ε, μακάρι να στρωθεί ο δρόμο Αυτά τώρα το ανήφορο με τα κατσάβραχα και τους γκρεμού και όλα αυτά που ανεβαίνεται, να γίνει η σιάδη και να μπορεί οποιοδήποτε να μπει εύκολα μέσα. Γιατί, ε, αν δεν φτιαχτούν όλα αυτά, δεν πρόκειται να βρει κόσμο. Ο περισσότερο κόσμο δεν ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Το έχει σαν μεταφορικό μέσο. Ε, θέλει να το βάζει μπρο, να πηγαίνει, να μην τον νοιάζει ε, πού θα βάλει βενζίνη. Ε, δηλαδή, να του λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, το σίγουρο είναι ότι όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι That's the way. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν, δεν υπάρχει ε, ε, debate αν θα υπερισχύσουν τα θερμικά αυτοκίνητα. Το πότε υπάρχει debate, να το συζητήσουμε και το πώς. Το ότι αυτός είναι ο δρόμος όμως που έρχεται είναι ξεκάθαρο, πιστεύω. Ε, και... Ε, και αυτή η συζήτηση, παραδοσιακός κατασκευαστής θέλει τα θερμικά και τέτοια και οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, ε, είχα πιάσει μια συζήτηση με ένα μέλος σας την άλλη φορά, ε, όταν το 95% των πωλήσεών τους και παραπάνω είναι θερμικά αυτοκίνητα, λογικό είναι να συνεχίσουν να, υπερ, να υποστηρίζουν το, αυτό που πουλάει σαν ψωμί. Όταν όμως αρχίζει αυτό το μείγμα και αλλάζει, ε, σκεφτείτε μία φορά το χρόνο πάμε στη Σουηδία και κάνουμε ένα ice driving experience με στους πάγους και τέτοια. Αυτά που συζητάμε εδώ στη Σουηδία και στην Ορφυγία είναι αστεία. Ε, εντάξει, δεν, δεν υπάρχουν. Ε, βλέπεις παντού φορτιστές, είναι ξεκάθαρο ότι ο χρήστη αυτού του αυτοκινήτου είναι ε, πώς το λένε, συνειδητοποιημένος. Απλά περνάμε τις παιδικές αρρώστιες, τις οποίες έχουν περάσει και αυτοί κάποια στιγμή, ίσως πέντε χρόνια πιο πριν. Ε, με κακό παιδίατρο, το ελληνικό κράτο. Ο παιδίατρος μας δεν είναι και πολύ καλός. Για να μας... Ε, ε, κάπου, κάποιος είχε αναφέρει, είχε αναβάσει και κάποιο link, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι ψάχνουν από το Υπουργείο να βάλουν λέει, μια ιδιωτική εταιρεία να επεξεργάζεται τις αιτήσει. Ναι, μπορεί. Το με κάθε επιφύλαξη δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται και ότι καλύτερο. Γιατί τι, τόσο δύσκολο είναι να επεξεργαστούν τι αιτίε δηλαδή, αυτό είναι το αυτό πρόβλημα. Ε, Εκτό αν έχουν κάποιον άλλο λόγο για να το κάνουν. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω. Για Τον μένα φαίνεται. το, το μεγαλύτερο debate αυτή τη στιγμή είναι ότι τα, τα ηλεκτρικά σαφώ έχουν ένα θέμα στην οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Αλλάζουν τελείω τα δεδομένα. Τώρα μα φαίνεται περίεργο γιατί δεν το είχαμε βιώσει αυτό το πράγμα με θερμικού κινητήρε. Ε, δεν ξέρω κάποιο που θα δώσει 40-50 χιλιάρικα πώς μπορεί να δεχτεί ότι θα πηγαίνει με 110 ή 120 στον αυτοκινητόδρομο. Ε, στη Σουηδία και στην Νορβηγία πάνε όλοι 100 και 110. Ε, Λαμπορκίνη, Αβέντατορ να έχει με 110 πα. Άρα δεν έχουν τέτοια υπαρξιακά προβλήματα εδώ πέρα. Ναι, ότι... πα με 110. Ναι. Εκεί πα με 110 επειδή απαγορεύεται να πα πιο γρήγορα. Ναι, εννοείται. Έτσι. Και είναι εσύ πιο γρήγορα. Θα, θα χάσει το μισό αυτοκίνητο. Ναι, εγώ θα το έλεγα αλλιώ που δεν περνάει τηλεόραση, αλλά ναι, δίκιο έχει. Ε, Απλά είναι, και, είναι συνείδηση. Δηλαδή, ε, όταν οδηγάς αυτούς τους δρόμους και βλέπεις όλους πηγαίνουν με 110, δεν σου λείπει να πας με 130. Μήπως αυτό το πρόβλημα που λες, λοιπόν, της φόρτισης, της γρήγορης φόρτισης εκτός πόλης, θα μπορούσε να λυθεί με αλλαγή μπαταρίας. Είναι κάτι το οποίο πάλι εδώ πέρα στο, στα Άλλη. σχόλια συζητιέται Ούς από πολλούς ούτε. φίλους, το οποίο το έχουμε όντως συζητήσει σε προηγούμενο live και είχαμε φτάσει στο συμπέρασμα ε, να πούμε ότι ε, το κάνει αυτό η ΝΙΟ στην Κίνα, ναι. ε, κάνει δηλαδή αλλαγή του battery pack του αυτοκίνητου, ε, έχει σταθμούς αλλαγής, αλλά σκεφτείτε το εξή ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από την αυτοκινητομηχανία για να φτιάξει περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι οι μπαταρίες. Είναι μπαταρίες έτσι. Mm -hmm. αυτός, αυτό είναι το, το bottleneck, αυτό είναι ο περιορισμός. Ναι. Δεν μπορούν να φτιάξουν αρκετά γρήγορα μπαταρίε. Και μάλιστα να σκεφτούμε ότι οι μπαταρίε δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα, Έτσι χρησιμοποιούνται και σε ένα σωρό άλλε εφαρμογέ. Κινητά, υπολογιστέ, τα πάντα. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα η Νιο να Μηχερότερα έχει, για παράδειγμα, χήματα. ένα εκατομμύριο οχήματα στην Κίνα, σε ολόκληρη την Κίνα, και να πρέπει να έχει και σταθμού ικανού να αλλάξουν μπαταρίε. α πούμε, στι 100.000 από αυτά τα οχήματα. Πρέπει να, να έχει, τουλάχιστον 100.000 μπαταρίε. Να μην τι έχει τοποθετήσει στα αυτοκίνητα, να μην τα έχει πουλήσει αυτά τα αυτοκίνητα για να βγάλει κέρδο, ναι. αλλά να τι έχει στα, στου σταθμού αλλαγή να περιμένουν. Και δεν θα, θα πρέπει να έχει μόνο μία, θα πρέπει να έχει τρει-τέσσερι. Δηλαδή θα έχει ένα εκατομμύριο οχήματα στον δρόμο και 500.000 μπαταρίε. Δεν είναι καθόλου λογικό και δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει, γιατί ήδη η φόρτιση είναι αρκετά γρήγορη προκειμένου δεν να είναι καλύψει οποιαδήποτε πρόοδο. Δεν ανάρθει. είναι οικονομικά βιώσιμο δεν, και δεν υπάρχει και λόγο πλέον. Τώρα πια. Εγώ λέω ότι στα σπάργανα μιας τεχνολογίας, σαφώς θα βρεθούν πάρα πολλές εναλλακτικές. Το τι θα προχωρήσει και το τι όχι θα το δείξει το μέλλον. Ε, σίγουρα υπάρχει κάποιο hint για κάτι καινούριο, ε, αλλά μπορεί στο μέλλον να υπάρξουν πολλές μπαταρίες και να είναι ένας τρόπος που μπορεί να παίξει και αυτός. Η, ε, το, ένα, το ζωέ, νομίζω. Είχε, το έπαιρνε σκέτο το αυτοκίνητο χωρί τι μπαταρίε και βγήκε μια πολύ Λάμες χαμηλή τιμή. Και αυτό έπαιξε στην Ευρώπη. Και κάνανε και ακριβώς, ένα. κάνανε λύση. كان... Ακριβώ. Yeah. Ε, εγώ θα ήθελα λίγο να φέρω την κουβέντα, γιατί μπορούμε να συζητάμε τι ώρε μαζί σα, στο θέμα τη οδήγηση yeah. του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει ένα αυτοκίνητο, ή να το πω ακόμα χειρότερα, ένα νέο οδηγό. Επειδή το που... γυρνά ξανά εκεί το θέμα, ναι. Ε, έχουμε απέτηση από τον φίλο του Βαγγέλη να, ε, να σχολιάσει επειδή λέει σου αρέσει το κομμάτι των βελτιώσεων, ε, εντυπωσιάζει και ενθουσιάζει από το θόρυβο τη μηχανή. Καταλαβαίνει διάφορα πράγματα από αυτό. Θε να ασχοληθεί, να φτιάξει, να πειράξει κάτι. Αν λοιπόν ρωτάει αν τα ηλεκτρικά τα βλέπει ω εχθρό των σοου αυτοκινήτων, των αγώνων, drift shows κτλ. Αν ασχολείσαι με αυτά. Ωραία. Ε... Καταρχήν, ε, σκεφτείτε, υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν τα ιστορικά αυτοκίνητα. Δηλαδή τρελαίνονται με ένα αυτοκίνητο 40 και 50 ετών. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το αυτοκίνητο σαν αυτοκίνητο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή ποτέ δεν θα γίνω συλλέκτης. Έχουν περάσει από τα χέρια μου πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα και μάλιστα ε, αυτοκίνητα ορόσημα για την οδηγική της συμπεριφορά και το χαρακτήρα τους. Ε, 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 εμένα μ' αρέσει η οδήγηση. Η οδήγηση λοιπόν έχει πολλέ αισθήσει μέσα. Σίγουρα είναι οι επιταχύνσει που δέχεσαι στο σώμα σου, σίγουρα είναι η αίσθηση από το τιμόνι, σίγουρα είναι το feedback που παίρνει από το αυτοκίνητο. Και μία αίσθηση ακόμα ήταν και η ακοή. Η ακοή λοιπόν σίγουρα θα μα λείψει. Ένα V12 κινητήρα, ένα flat 6 Porsche GT3 που ουρλιάζει σε 9.000 στροφέ, ένα γρίλισμα από ένα Ιντεγκράλε. Είναι μέρο τη αίσθηση. Okay. Ε, όμως Όμω το βασικό του μέρο. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή ένα πράγμα δεν θα κάνει θόρυβο ότι δεν μπορεί να σε εξητάρει, γιατί στο τέλο είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με το αυτοκίνητο. Ε, για μένα χειρότερο είναι ότι τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά τώρα είναι πιο βαριά. Είναι τουλάχιστον 200-300 κιλά πάνω από τα αντίστοιχα θερμικά, που παίζει ρόλο στην οδική Επιπλό του συμπεριφορά. Είναι βάρο όμω το οποίο είναι κάτω από πάτωρο. το. Ναι, είναι ναι, χαμηλά το είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό και τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά έχουν πολύ καλή οδική συμπεριφορά για ένα μέσο οδηγό. Επίση, οι δυνατότητε που σου δίνουν ένα μοτέρ, σκεφτείτε αυτό που έχει παρουσιάσει και η Mercedes στο, ε, με το SLS το ηλεκτρικό. Ε, έχει ένα κινητήρα σε κάθε ρόδα. Θα μπορεί δηλαδή στο μέλλον να υπάρχει ένα προγραμματιστή να του πει φίλε μου, πριν 15 χρόνια είχα ΕΒΟ 9. Το θυμάσαι πώ ήταν και αν σου προγραμματίσει το torque vectoring του αυτοκινήτου να συμπεριφέρεται σαν ένα ευρωνιά. Δεν ένα... είναι ένα μετά <συμφ> από 15 χρόνια. Μπορεί και τώρα να γίνει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ε, τώρα στην παραγωγή αυτοκίνητο με τέσσερι ανεξάρτητου τροχού με κινητήρε δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω. Ναι, ε, Για να κάνει τόσο σωστό ε, torque vectoring, θε. Το μέγιστο που φτιάχνουμε είναι το τρία Το 3 που έχουν και τα καινούργια τα Tesla, τα PLED. Απλά σε αυτό το θέμα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω το συγκεκριμένο τα μοτέρ πάνω στους τροχούς ή απλά ναι, έχει ναι. Οδηγήσεις. είναι πάνω στους τροχούς. Ναι. Αυτό δεν είναι, κατά κάποιους δεν είναι ιδανικό. Γιατί αυξάνει, πολύ, ναι, γιατί, αυξάνει πολύ, την στροφορμή στην άκρη του αυτοκινήτου, το οποίο δημιουργεί μετά προβλήματα στο θέμα της, το, των χειρισμών. Δηλαδή είναι ένα, έχει κάποια αρνητικά αυτό το, το, θέμα. Ναι, ναι. Ε, Η ε... Rimac Automobili έχει βάλει στα μοντέλα της κινητήρε για κάθε τροχό, αλλά δεν τον έχει βάλει μέσα στον τροχό. Είναι ε, πίσω, ναι. Νομίζω αυτή ε... είναι καλύτερη. Σκεφτείτε, ανοίημα. έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί. Να ρωτήσω ε... κάτι άλλο που εμένα... ρωτάει Συγγνώμη, ο να τελειώσω λίγο με αυτό. Ναι, 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 εμένα ναι. ποτέ δεν με εξητάραν επιδόσεις. Δηλαδή αυτό που λένε το ηλεκτρικό κάνει 5-0-100, 2 0 που λέει τώρα η Τέσλα, είναι ένα νούμερο που, να το πω έτσι οδηγικά, πάντα η ευθεία, όταν έτρεχε σε ένα αγώνα ή ήσουν σε μια πίστα και τέτοια, ήταν το πιο βαρετό μέρο τη οδήγηση, γιατί έπαιρνε λίγο τα πάνω σου, κοιτάζει τα όργανα να δει ότι όλα είναι καλά και περίμενε την πρώτη στροφή. Η οδήγηση, αυτό που χαίρεσαι σαν οδήγηση που γίνεται μόνο στην πίστα ή σε αγώνα, ε, ξεκινάει από τη στροφή. Στην ευθεία όλοι μπορούν να πατήσουν τέρμα τον γκάζι, ειδικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν το καλύτερο τράξο κοντό που υπάρχει, ε, Προσπαθούσαμε να κάνουμε το ID3, για παράδειγμα, να γλιστρήσεις στο, στο τέρμα γλιστερό δόστρωμα με τέρμα γκάζι ε, και δεν γίνεται. Δηλαδή, η απόκριση που έχει το traction control είναι εκπληκτική και όχι μόνο σε αυτό το αυτοκίνητο. Σε όλα τα ηλεκτρικά λόγω απόκριση του κινητήρα. Yeah. Ε, 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 εντάξει, δεν μου λέει τίποτα η, η επιδόση στην ευθεία και είναι ένα νούμερο εντυπωσιασμού. Ε, η οδήγηση ξεκινάει όταν ε, και στο τέλο τη ημέρα ε, σκεφτείτε κάποιον που ξεκίνησε με 100 άλογα. Τα 100 άλογα του φαινόταν γρήγορα. Μετά πήρε 200 άλογα. Αυτά του φαινόταν γρήγορα για κανένα χρόνο. Μετά το βαρέθηκε. Ε, είναι το HP Hungry. Φτάνει στα 500-600. Εγώ έχω οδηγήσει μέχρι 1.000-1200 άλογα. Τη συνηθίζει την επιτάχυνση. Ε, η τελική επίση δεν μου λέει τίποτα γιατί είναι μια ψευδέστηση. Σκεφτείτε η αίσθηση που έχει από την ταχύτητα. Μα στα μάτια σου δεν ότι πα γρήγορα. Είσαι μέσα στο αεροπλάνο, πας με 800 χιλιόμετρα και νιώσεις ακίνητος. Δεν έχουμε... <σέλεξε> ε, εγώ θέλω λίγο να σε ταχύτα. ρωτήσω πάνω σε αυτό το θέμα γιατί κάποιοι φίλοι σου έχουν κάποιες ενστάσεις σε αυτό που λες. Ναι. Ε, ποιο είναι το πιο γρήγορο Tesla στο οποίο έχεις μπει και έχεις κάνει launch στην ουσία. Ε, Tesla ε, δεν έχω κάνει launch. Το LR που οδήγησα τέτοιο και πάτησα από ένα φανάρι λίγο να δω το 060-070. Πώ πώς το κάνει. Ε, τα Tesla, πόσο ξέρουν όσοι έχουν και έχουν δοκιμάσει, και ε. εγώ το έχω, ε, το έχω γευτεί μία φορά, mm -hmm. με ένα ε, Model X 100DL, είχε και Ludicrous δηλαδή πάνω και όλα αυτά mm -hmm. τα επιπλέον τα full τα κόλπα, ε, ήταν εκείνη την περίοδο το πιο γρήγορο που υπήρχε, ε, ήταν πραγματικά ε, χαρακτηριστική η επιτάχυνσή του και ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος που επιτάχυνε σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρικά που έχω δοκιμάσει. Δεν ήταν επιτάχυνση. Ήταν ότι σε χτυπάει ένα τρένο από πίσω με δύναμη και σε σέρνει 150 μέτρα. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετική εμπειρία. Ήταν Ποιο πολύ είναι το πιο χαρακτηριστικό. γρήγορο θερμικό που έχει οδηγήσει. Ε, πάντως αυτό το χτύπημα δεν νομίζω να το έχει. Ένα Porsche 911 Turbo, άμα δει, το κάνει, κάνει 3-0 Έχει αυτό το, το χτύπημα. Ναι, ναι, ναι. Σου, χτύπ... δηλαδή... σου πονάει ο Αφιένα. Δηλαδή, βαριέσαι να το κάνει. Ε, ήταν λέω... απότομο αυτό, σου λέω. Δηλαδή, ήταν, ήταν υπερβολικά απότομο. Mm -hmm. Μου έκανε εντύπωση. Mm -hmm. Νόμιζα ότι κάποιο mm -hmm. μα χτύπησε. Δηλαδή, ναι, ναι. ναι, ναι. Επιφερόμενο ε... ε... βάρο, λέγεται αυτό. Όχι, όχι. Είναι τρομερή διαχείριση τη ισχύω. Δηλαδή, περνάει η δηλαδή, ισχύ με τα ηλεκτρονικά πολύ αποτελεσματικά στον δρόμο. Προτού ξεκινήσει από... το αυτοκίνητο, είχε, είχε σκύψει μπροστά, έτσι. Είχε πάρει θέση, πίσω είχε σκύψει. Είχε Όχι, είχε σκύψει. Και... Δεν, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Κάτι είχε κάνει. Πίσω, είχε πίσω, χαμηλώσει πάντω επιπλέον. Ναι. Σκεφτείτε, mm. ε, Πώ να το πω. Οκ okay, και πήρες ένα αυτοκίνητο που κάνει 0 σε τρία. Και το κάνει μία φορά, και το κάνει δύο φορέ, και το κάνει δεκαφορέ. Μετά... Υπάρχει κόσμο, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει κόσμο που δεν το συνηθίζει, δεν το βαριέται αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώ, το... <συστά> επειδή είναι τελείω διαφορετικό από οτιδήποτε αυτό άλλο. Αυτό που κάνει ίδιση... ηλεκτροκίνηση είναι ότι με, με ένα πολύ προσιτό νούμερο μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο που κάνει 5.0%. Για μένα <συστά> ένα από τα κορυφαία ηλεκτροκίνητα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το iPace. Δηλαδή είναι το μοναδικό αυτοκίνητο που αν το δώσει έναν άνθρωπο που του αρέσει η οδήγηση. Ε, μπορεί να πει ότι αυτό είναι ένα ε, καλό οδηγικά αυτοκίνητο. Και ξέρουμε όχι ποιος γρήγορη. φίλος της ομάδας έχει δουλέψει στο powertrain του I-Pace, έτσι. Είναι εξαιρετικό το αυτοκίνητο. Δηλαδή μπαίνει μέσα και εντυπωσιάζει όχι από τον γκάζι του, το Tesla είναι πιο γρήγορο, από τον τρόπο που αυτό το αυτοκίνητο στρίβει και ε, διαχειρίζεται το αμάξωμά του. Μα ακούει ε, αυτή τη στιγμή άραγε. Δεν τον είδα σήμερα, αλλά φαντάζομαι ότι... Θα το δει κανείς. Ε, <laughs> δεν έχω οδηγήσει τάικαν. Το, το έχουν οδηγήσει όμως πρώην στην αδερφή μου που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η κορυφή σε οδική συμπεριφορά και σε σπόρο οδήγηση. Και το ξαναλέω, τα νούμερα δεν έχουν σημασία. Το αν κάνει ένα δέκατο πιο γρήγορο, ένα δέκατο λιγότερο πιο γρήγορο. Ε, αν δεν ξέρει τώρα η Πόρσε να στήσει ένα αυτοκίνητο με τρόπο ο οποίο να σου δίνει οδική συμπεριφορά, ποιο ξέρει εντάξει, τώρα. Σκεφτείτε, η οι, οι, Αμερικα... οι Αμερικάνοι ποτέ δεν είχαν παράδοση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ZR1 Corvette έχω οδηγήσει που ήταν υποτίθεται το πιο ε, σπορ αυτοκίνητό του. Ένιωθε ότι, οκ, okay, έλεγε για Αμερικάνικο είναι καλό. Τι παράδοση εντάξει. να έχουν Θωμά, αφού και τα ράλι του είναι γύρω-γύρω-γύρω. Δηλαδή. Έχουν και χώματα, έχουν και τέτοια, έχουν και πίστε. Ε, το θέμα είναι ότι η Tesla και σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει υπέρβαση. Δηλαδή έχει στήσει ένα mainstream αυτοκίνητο, το, το Model 3T, είναι μια σειρά 3, είναι τρία, ειναι ενα Mercedes σε class ε, και παρόλο ότι έχει τόσο πολύ ισχύ, που θα ήταν όσο μεγαλώνει την ισχύ σε ένα αυτοκίνητο, το κάνει πιο δύσκολο να συμπεριφερθεί καλά. Το έχουν κάνει και είναι ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μα έχει το track mode απάνω. Δηλαδή, σε ένα μόνο και μόνο το track mode θα έπρεπε να σε κάνει να κοιτάξει προ τα εκεί. Δεν το έχω οδηγήσει αυτό το πράγμα. Ξέρεις... Δεν ξέρει το track mode. Το ξέρω το track mode, αλλά mm σε νούμερα και σε specs και σε τέτοια... Όχι για specs, εννοώ λόγω του ότι έχει τη δυνατότητα να επέμβεις και να αλλάξεις τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου, από αυτή την άποψη το λέω. Ναι. Εγώ όμως σαν Θωμάς δεν θα έπαινα ποτέ για προσωπικό μου αυτοκίνητο γιατί διαχωρίζω το αυτοκίνητο που έχει καθημερινά με το αυτοκίνητο. έχεις και Αυτό εσύ. Δεν Ή ταιριάζουν. Το δηλαδή... θέμα του, του επαγγελματικού δέσιου. Ναι. όχι, όχι άλλο, όχι, άλλο <laughs> άλλο <laughs> λέω. όχι, καμία σχέση. <laughs> <laughs> δεν δουλεύω για καμία εταιρεία. Ε... Όχι, εννοώ ρε μου ότι το βλέπει σαν δουλειά και το βλέπει και σαν χρήση καθημερινή. Αυτό λέω. Διαφορετικό Να στο πω λίγο διαφορετικό. Αν με ρώταγε πριν 7 χρόνια, αν θα έπαιρνα ποτέ SUV, ερχόντουσαν SUV στο περιοδικό και δεν πήγα να παίξω να τα δω. Θεωρώ ότι ήταν η αποτυχία τη αυτοκίνηση. Όταν γέννησε η γυναίκα μου και ε, τώρα έχω SUV. Επομένω, είναι... δεν είσαι για Model 3, είσαι για Model Y. Και εσύ. Ναι, το Model 3 είναι μικρό, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Ναι, είναι μικρό. Για Model Y, μαζί λοιπόν, θα κάνουμε την παραγγελία, μόλι ξεκινήσουν να βγαίνουν από το Βερολίνο, ναι. και θα πάμε Ωραία. μαζί αεροπορικό, για να επιστρέψουμε με ένα ωραίο road trip από, την, από τα Βαλκάνια. Αμε. Ναι. Φάνω. Ε, είναι ένα πράγμα που πρέπει να πάρει και η ηλεκτροκίνηση. Ο κόσμο είναι στα SUV. Ναι. Ε, δηλαδή, η σειρά 3 ε, δεν περνάει πολύ. Το κόνο να είναι σε αυτό ρωτήσω... το πράγμα. Το ID4 είναι ένα πράγμα που κοιτάζω γιατί είναι διαστάσει που θέλω. Τέτοιο, δεν με νοιάζει καθόλου πόσο γρήγορο είναι αυτοκίνητο, γιατί στον δρόμο η επιδόση ενό νορμάλου ηλεκτρικού αυτοκίνητου είναι υπεραρκετέ για να έχει ασφάλεια. Προσπερνά όλα τα αυτοκίνητα που θα είναι, το 90% θα είναι πιο αργά από το δικό σου. Έχει άνεση, έχει οικονομία, έχει όλα αυτά που χρειάζεται για την καθημερινή χρήση. Αν θε να βρει χαρά τη οδήγηση, σκεφτείτε έχω ένα αγωνιστικό που είναι 600 άλογα στα 1200 κιλά. Δηλαδή, ε, στην πίστα με ένα αυτοκίνητο 200 ύπων και το χαίρεσαι περισσότερο από ένα μπορεί γρήγορο αυτοκίνητο. Δεν... Εγώ πάντω να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, εντύπωση μου κάνει κιόλα. Ε, πριν από μια εβδομάδα πήρα το φορτηγάκι το Κάντι και μπήκα σε ένα χωράφι και πολύ μου άρεσε αυτή η βόλτα. Ε. <laughs> κάτι τελείω διαφορετικό. Έτσι. Μπήκα μέσα σε ένα χωράφι και έψαχνα να βρω σταθερό να πάω να μετρήσω. Ε. Πολύ μου άρεσε. Ε, Πώ να το πω, και σε λίγο που θα υπάρχει και το Άιζα. Είναι ψηφισμένο νόμο το 22. Όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν ένα, πώς να το πω, ένα logger και πλέον θα αναγνωρίζουν τα σήματα κυκλοφορία και θα σου βάζει αυτόματα το cruise control ή θα σε προειδοποιεί το ταχύτητα. Εδώ είναι ένα τεράστιο ανέκδοτο, γιατί πολλά αυτοκίνητα που πουλούνται έχουν ISA, και μάλιστα το έχουμε δοκιμάσει και πάρα πολλέ φορέ. Ε, η Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με τι υποδομέ. Για παράδειγμα, σα πω ένα αστείο τελείω. Ε, ε, Πά στα διόδια. Οκ, okay, το αυτοκίνητο, επιβραδύνει, επιβραδύνει, το σταματάς εσύ και φεύγεις από τα διόδια. Η τελευταία πινακίδα που συνήθως βλέπεις τα διόδια είναι 20 χιλιόμετρα. Και αν δεν το έχει πινακίδα, yeah. το κάνει το αυτοκίνητο. Η πρώτη πινακίδα που σου λέει 80 ή 100 είναι μετά από 400 μέτρα. Που σημαίνει ένα αυτοκίνητο ακολουθεί κατά πιστά τα, τα, όρια, θα πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα μέχρι να δει την επόμενη πινακίδα. αυτό προβλέπετε, τι να κάνουμε. Ναι, είναι λάθο όμω. Ε, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει η πινακίδα των 100 χιλιόμετρων και ε των 120 αμέσως μετά τα δύο, δεν να υπάρχει αυτός ο χρόνος επιτάχυνσης. Σαφώς. Ε, σκεφτείτε πόσα λάθος όρια υπάρχουν στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχουν και ψηλά όρια για μένα και χαμηλά όρια. Και επειδή στην Ελλάδα... Μα υπάρχουν ε... χαμηλά όρια. Εγώ, όταν ήθελα να κάνω ένα ταξίδι με το Λιφ πρόσφατα, mm -hmm. έψαξα και βρήκα ποιο είναι το χαμηλό όριο, επιτρεπόμενο όριο στην Εγνατία Οδό για να έρθω ποιο με το αυτό? χαμηλό όριο. Νομίζω ήταν αυτό? στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Mm, δεν νομίζω ότι ισχύει. Ε, ναι, γιατί... όχι, το είχα, ψάξει, το είχα ψάξει. Και μάλιστα είχα ρωτήσει και φίλο που έχει, έχει σχολείο οδηγού και μου είχε στείλει και το απόσπασμα του νόμου. Ε, Στον αυτοκινητόδρομο είναι 60. υπήρχε, νομίζω, ήταν το 70, αλλά δεν αμαλώσουμε το γι' αυτό. Και νομίζω γιατί υπήρχαν κάποιε στιγμέ στο ρεκόρ Guinness που πήγαμε και 60 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο και το ρεκόρ Guinness όταν το κάνεις, με το που σπάσεις τον κοκ, το ρεκόρ ε, σταματάει επί τόπου. Έχει πολύ αυστηρέ ενόριμε που το ψάχνουν. Ε, να ρωτήσω κάτι που έχει συζητηθεί και στην ομάδα. Κρινιάζουν ε, ναι. ε, κάποιοι που αυτοκίνητα όπω είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το ζώη που το είχαμε. Εγώ τουλάχιστον το είχα δει πρώτη φορά τότε στο Rally στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά και το ID3, το οποίο έχει ταμπούρα αντί για δισκόφρενα. Ναι. αν ε, Ζητάνε λοιπόν την άποψή σου, αν μπορεί να μα πει αν έχει νόημα που γκρινιάζουν. Ναι. Δεν κατάλαβε σε κάτι να υστερεί το αυτοκίνητο αυτό επειδή δεν έχει δυσπόφρεννα. Ωραία. Στην παρουσίαση του ID3 κάναμε τέσσερα workshop. Το ένα ήταν βγήκαν οι άνθρωποι έξω στον δρόμο και το οδηγήσαν και είδαμε τη, την ανάκτηση ενέργεια, τη διαφορετικότητα στην οδήγηση και όλα αυτά. Το δεύτερο workshop ήταν κόντρα με πόλο GTI. Ένα αυτοκίνητο 200 άλογα, το 204 έχει το ID3, 6-9 λέει το GTI, 7-5-7-3 όπω λέει το ID3. Και κάναμε 0-200 μέτρα περίπου. Mm. Ε, και στα 200 επιταχύσει που κάναμε, τις, το 90% τη κέρδισε το ID3 συνέχεια με διαφορά το τρίτο workshop που κάναμε ήταν ε, στροφή στο βρεχμένο με full gazi, να δούνε πόσο ωραία δουλεύει το traction control και κάναμε και επιβραδύσεις. Ε, δεν υστέρησε καθόλου το ID3 να ήταν ένα μέτρο πιο πολύ ε, σε σχέση με το Polo GTI που είναι σαφώς πιο ελαφρύ και σαφώς έχει τέσσερα δισκόφρενα. Η λογική είναι ότι τα αυτοκίνητα κατά, τη μεγάλη, ε, κατά το μεγάλο ποσοστό φρενάρουν με τους προστινούς τροχούς. Στα αυτοκίνητα όμως που έχουν πίσω το μοτέρ, ε, το μεγαλύτερο ποσοστό της πέδησης γίνεται από την ανάκτηση ενέργειας. Και ναι. η... από εκεί και πάνω, δηλαδή, όταν έχει φρενάρει περίπου 02-03G, μόνο από το μοτέρ σου, ε, το, το, το ταμπούρο φτάνει για να σου κάνει ακόμα και ένα φρενάρισμα πανικού. Και ίσω κάποιοι πούνε στα 20 τα ταυτόχρονα τι γίνεται. Εμένα μου έδειξε ότι δεν ε, είχε fading το αυτοκίνητο. Και δεν θέλω να με υποστηριχτείς γιατί ε, θα δείτε και άλλα αυτοκίνητα πιστοκίνητα που το κάνουν η Volkswagen υποστηρίζει ότι το ταμπούρο είναι πιο έτοιμο πόλεμο σε σχέση με το δίσκο όταν έχει να χρησιμοποιηθεί τόσο καιρό. Γιατί μπορεί να, να μην φρενάρει ποτέ με το ταμπούρο το αυτοκίνητο. Να πατά το φρένο, να γίνεται ανάκτηση ενέργεια και όταν αρχίζουν και μπαίνουν τα φρένα, ε, τότε πάλι το περισσότερο ποσοστό είναι στο μπροστά. Δηλαδή μπορεί να φρενάρει μπροστά φρένο και πίσω ανάκτηση ενέργεια και να φτάνει αυτό το πράγμα. Mm. Μόνο σε περιπτώσει πανικού ε, ίσω χρησιμοποιηθούν και πίσω τα ταμπούρα που έδειξαν ότι φτάνουν. Ε, και σκεφτείτε ένας πολύ βασικός παράγοντας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι και το κόστος. Δεν έχει ίδιο κόστος ένα ταμπούρο με ένα δίσκο. Και το βάρος και πολλά πράγματα. Ε, θέλουμε να μειωθεί η τιμή του και απ' την άλλη θέλουμε να, είναι και να έχουν τα πάντα. Δεν γίνεται. Για να φτάσουμε στο αυτοκίνητο, δηλαδή όλα τα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Δεν έχουν ταμπούρα πίσω. Και δεν έχει σε κάποιο περιοδικό, δεν έχω δει δικέ μα δοκιμέ που έχουμε κάνει ότι το αντίστοιχο με ταμπούρα και το αντίστοιχο με, με δισκόφρενα πίσω ε, ε, μειονεκτούσε. Ε, ε, υπάρχουν πολλοί μύθοι στην οδήγηση και πολλά κατάλοιπα του παρελθόντος που η τεχνολογία ναι. συνέχεια μας τα και δεν είναι ίδια τα ταμπούρα του 1970 με του 2020. Σύμφωνοι, ναι. Ε, έχουμε ένα άλλο πράγμα που συζητήθηκε είναι ότι ένας γνωστός μας ε, ο οποίος ε, πήγε σε σταθμό φόρτισης γνωστής αντιπροσωπίας οχημάτων τις οποίες μάλιστα ήταν και πελάτης ναι. Και ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινε εκεί πέρα και προσπάθησε να, να φορτίσει και του ας πούμε. Οπότε ναι. ε, έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό για να πούμε ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώ. Αυτό βασικά έχει να κάνει με την. Α... Ιδιωτικό, δεν είναι. Ιδιωτικό, ναι, ναι, τι θέλει κάνει. Α, αλλά ,τι ναι. θέλει κάνει. Σκεφτείτε αλλά... και εμεί θα βάλουμε τώρα στην Drive να κάνετε με φορτιστή και θα είναι για, για δικιά μα χρήση. Δηλαδή είναι Έρχονται πολλά αυτοκίνητα. Είναι είναι ιδιωτικό, αλλά είναι πάνω στο πεζοδρόμιο και είναι auto start. Ναι. Επομένω, δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να πάει οποιοδήποτε να μπριζώσει. Και δεν αν... ξέρω αν μπορεί να βάλει τη φωτογραφία. Ε, τώρα. Δεν είναι απαραίτητο, πιστεύω, να ττάξει. τη το βάλουμε. Ή, ή, την άλλη φωτογραφία που ανέβασα με το, με κόμιξ. Το Είχε σχέση με αυτό που λέγαμε με, τη, με, το, με τα 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά. Για καλό ή κακό, το, τζάμπα θα πεθάνει στα ηλεκτρικά. Δηλαδή τώρα είμαστε, επειδή δεν πουλιέται η ενέργεια, έχουμε συνηθίσει και, και κακό συνηθίσαμε να υπάρχουν πολλοί σταθμοί δωρεάν φόρτιση. Το είπε και εσύ, ο DC στην ΕΚΟ είναι, πώ το λένε, δωρεάν. Νομίζω δηλαδή. ότι ο συγκεκριμένο φίλο απλά βρέθηκε σε κάποια ανάγκη, ούτε και αυτό ήθελε να πάει εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ε, ειδικά αφού, από ό,τι ξέρω, έχει και φωτοβολταϊκά σπίτι του και κάποια mm. τέτοια. Οδηγεί ένα ε, μικρό διθέσιο που μικ, το βλέπεις βλέπει ναι. στη φωτογραφία. Ναι. ναι, και απλά βρέθηκε στην ανάγκη, έπρεπε να πάει. Και εντάξει, στο μεταξύ δεν υπήρχε και λόγο να του γκρινιάξουν, δεν είναι κανένα τρομερό ποσό. Και προφανώ. Ε, ναι, Εντάξει, τώρα, είναι... δεν ξέρω αν είναι ναι, smart αντιπροσωπεία smart εκεί πέρα, ναι, ίσως, ναι, ήταν ίσω παρεξήγηση. Ναι, είναι η αντιπροσωπεία smart. Αλλά Εντάξει, σκεφτείτε τώρα στη Smart να πήγαινε κάποιο i3, κάποιο Tesla απ' έξω. Δεν είναι και ωραία Με εικόνα. Μα αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, η αντιπροσωπεία έχει απ' έξω πάνω οτι... στο πεζοδρόμιο ένα σταθμό ο οποίο είναι auto start, δεν απαιτεί κάρτα και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να βάλει ένα καλώδιο. Ναι. Ε, το πεζοδρόμιο υποτίθεται ότι είναι χώρο δημόσια πρόσβαση είναι και πελάτη τους, Τέλο πάντων. Ναι, τέλο πάντων, δεν νομίζω κάτι να το συζητήσουμε. Όλα αυτά τι προβλήματα είναι, ότι δεν υπάρχει ένα δημόσιο δίκτυο σοβαρό που θα υπάρξει στο μέλλον. Δεν ξέρω κι εσύ έχει τρομερή πληροφόρηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχουν 100 φορτιστέ να διαλέξει, δεν πα να πας στον ιδιωτικό και σε αυτόν που θα πρέπει να παρακαλά δηλαδή, για να φορτίσει. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Ε, εγώ, α πούμε, βρέθηκα σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Είχα ξεμείνει κάπω με μπαταρία και είδα στο plug Air ότι υπάρχει ένα φορτιστή κοντά στο αεροδρόμιο, κοντά στο ελευτέρο Βενιζέλο. Τον πήρα τον άνθρωπο τηλέφωνο, μου λέει: Ήταν μια εταιρεία νοικιά του. Μου λέει: Δικό μου είναι, αλλά είναι για μένα. Και δεν είμαι εκεί πέρα, κλειστό. Ε, τι τον έχει τότε, αν είναι για σένα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλέ παρεξηγήσει. Όμω ο άνθρωπο σηκώθηκε ναι. από το κέντρο, ήρθε, ναι. μου άνοιξε, φόρτισα. Ωραία. Και με πήγε μάλιστα και πίσω. Δηλαδή υπάρχει και η και μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη ναι. πλευρά. Γι' αυτό λέω. Ε, και Κοίταξε, τώρα αυτό που περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να δούμε τι επιτέλου θα κάνει η ΔΕΗ. Ναι. Γιατί μα έχει ζαλίσει ότι θα κάνει δίκτυο, θα κάνει δίκτυο, θα κάνει δίκτυο. Προ το παρόν δεν γίνεται κάτι. Θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα κάνει. Έτσι. Εγώ θα είναι, βλέπω σαν bottleneck ότι οι ταχυφορτιστέ θα είναι μόνο 50. Για τώρα το πεντάρι μπορεί να φαίνεται επαρκέ. Σε πέντε χρόνια δεν θα είναι καθόλου επαρκέ θα είναι ε, παράγοντας Ήτάξτε, Εγώ επειδή είχα ενημέρωση μέσα από τη ΔΕΗ, προ... ο πρώτο διαγωνισμό που έκαναν νομίζω για 15-20 κομμάτια είναι στα 150 κιλοβάτ. Μακάρι. Μακάρι. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση αρνητική, γιατί το δικό μου αυτοκίνητο δεν μπορεί να φορτίσει αυτού Τώρα, <laughs> σε γιατί πέντε χρόνια. CCS. Σε, σε πέντε χρόνια δεν θα έχω αυτό, θα έχω κάτι άλλο. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, μην τα βλέπουμε. Ξέρει τώρα τι έχουμε. Ε, αν το δει μακροπρόθεσμα, είναι λάθο κάποιο να πάει να βάλει ένα πεντάρι φορτιστή. Γιατί, άμα κατά μέσο όρο φορτίζουν όλοι από 30 λεπτά θα δημιουργηθεί γουρά ναι, από πίσω. Αλλά δε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πλέον ε, οι πενηντάριδες είναι οι μόνοι που υποστηρίζουν και το παλιότερο πρωτόκολλο το τσάντεμο που ναι. κυκλοφορούν αρκετά αυτοκίνητα με τσάντεμο, οπότε mm -hmm. δεν μπορείς αυτούς να τους, ε, να τους βγάλεις εκτός. Να τους Ωραία, ας βάλουν 50 και 150, ας έχουν Αυτό δύο επιλογές. Ναι. Ο διαγωνισμός λοιπόν που έκανε ήταν μόνο για 150. Κλείνω ρε εδώ δεν έχετε 50, 150 ναι. θα βάλετε. Ναι. Ε... Κάτι άλλο που ανεβάσαμε ως ανακοίνωση ε, είναι ότι η εταιρεία Ipsos Opinion διεξάγει μια έρευνα για την ηλεκτροκίνηση και ζητάει κατόχους ηλεκτρικών ή επαναφορτιζόμενων υβριδικών με συσσωρευτές, plug-in hybrid EVs, για να συμμετέχουν σε ποιοτική έρευνα online έναν διαβιβής. Οπότε αν, σας ενδιαφέρει κάποιον από τους φίλου να συμμετέχουν, Έχουμε ανανεβάσει την ανακοίνωση στην ομάδα. Μπορείτε να δείτε το mail που μπορείτε να Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια πιο επίσημη επικοινωνία ας πούμε, με την εταιρεία, να δούμε περί τίνο ακριβώ πρόκειται. Αν θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε και επιπλέον, θα μπορούσαμε ναι. ίσω να διοργανώσουμε και κάτι από τη στιγμή που ενδιαφέρονται για, για τι απόψει των χρηστών. Υπάρχουν αρκετοί χρήστε εδώ και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο απάβγασμα των απόψεών του και τον, ε, το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται για την ηλεκτροκίνηση αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα έτσι, που θα ήθελα λίγο τελειώνοντα είναι ότι είναι καλό οι εταιρείε από τη στιγμή που πουλάνε μια καινούργια τεχνολογία και είναι λίγοι ακόμα οι πελάτε να του εκπαιδεύσουν σωστά για, τη, για, αυτή την τεχνολογία. Γιατί άμα κάποιο πάρει κάτι και δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει και η οδήγηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι δεν θέλω να πω τελείω διαφορετική, αλλά έχει μεγάλο βαθμό διαφορά είναι σε σχέση Ποιο εμένα... να του εκπαιδεύσει, Από δεύτερη παράδοση θα μπορεί να έρχεται κάποιο εκπαιδευτή να του δείχνει τα το αυτοκίνητα και να του λέει όχι τα στήματα. Σα το ρωτάω γιατί... έτσι, γιατί αυτοί που πουλάνε τα αυτοκίνητα θύσιμη με τα ηλεκτρικά δεν έχουν ιδέα. Ναι, και διαφωνώ και συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, ε, εγώ δεν έχω δει δεν κάποιον που να ξέρει έτσι. να ασχολείται. Ας πούμε. Ναι. Σκέψω, ήδη μιλάμε με κάποιε εταιρείε που θα κάνουμε δεύτερη παράδοση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και καλά, θα κάνετε. Αλλά ναι. τώρα ξεκινάει αυτή η ιστορία. Ε, Σκέψω λοιπόν, κάποιο που οδηγεί σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να το πω, ε, ακόμα και ένα σύγχρονο θερμικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, έρχονται στη σχολή κόσμο και του μαθαίνουμε για οικονομική οδήγηση και ο κόσμο οδηγάει μέχρι τι 3.500 στροφέ. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, μόλι ροπιάσει, ή αν δεν γεμίσει το μοτέρ, τότε άλλαξε. Που τα σύγχρονα θερμικά, είτε είναι diesel είτε είναι βενζίνη, που έχουν turbo άμεσο ψεκασμό και όλα αυτά, το όριο του είναι 2.000 στροφέ. Και ε, παίρνει σε ένα αυτοκίνητο που σου λέει και η 4 και και σε 7,5. Μα μπερδεύει τώρα με αυτά. Εμεί δεν ξέρουμε από τέτοια. Ωραία. Το ίδιο είναι και σε ένα ηλεκτρικό. Αν δεν μάθει να κάνει regeneration, αν δεν μάθει να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία του, θα φτάσει σε νούμερα που δεν θα σε ικανοποιήσουν, δεν θα έχει την αυτονομία που πρέπει. Και τι θα βρει, τον εαυτό σου, ή το αυτοκίνητο. Θα πει τα το αυτοκίνητο δεν είναι καλό. Και αυτό θα δημιουργήσει ε. ένα booming ότι παιδιά πήρα το ηλεκτρικό, αλλά τελικά δεν είναι καλό. Γιατί μου έλεγε 400 χιλιόμετρα η... και έκανε 200. Συνήθω τα ηλεκτρικά έχουν βάλει ένα σύστημα παιγνιοποίησης, το πούμε έτσι, ένα gamification, το οποίο σου δείχνει που είσαι πιο καλύτερα και ανάλογα με τη συμπεριφορά σου, σε επιβραβεύει δείχνοντά σου, ας πούμε, κάποια γραφικά ωραία, ξέρω εγώ, κάποια... Αυτό κάποια το φιλανάκη, πράγμα το έχει το, μόνο το Nissan Leaf με τα δεντράκια που μεγαλώνουν και τα λοιπά. Και, ναι. και, και, η Volkswagen το έχει και η Audi, πολλές εταιρείες, ναι, ναι, πολύ παλιό και η Renault το έχει. Σκεφτείτε, το απλό θα σας πω, γιατί τα ζω κάθε μέρα. Ε, το επίπεδο του μέσου οδηγού είναι τόσο χαμηλό που του λες πώς φρενάρει σωστά ένα αυτοκίνητο και πρέπει να του το δείξει, να το κάνει άσκηση για να πιστεί. Υπάρχει ακόμα, το, το λέω, το φάντασμα του μη ABS. Σκεφτείτε όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν αυτό, το Gear Shift Indicator, που σου έχει ένα βελάκι ότι πήγαινε από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Το βλέπουν, του το λέει το αυτοκίνητο και πάλι δεν το πιστεύουν. Κάνουν το δικό του. Γι' αυτό λέω, ε, θα πρέπει, ε, ξέρεις, να, να πιστεί ο άλλος πώς λειτουργεί αυτό το αυτοκίνητο. Και Αυτά πειστεί... τα είχαν νομίζω και τα παλιά αυτοκίνητα, πάνω στα χιλιόμετρα, είχαν κάτι γραμμές, πότε πρέπει να αλλάξει εκεί τα χείτα, ναι. η Εκεί που ήταν η ταχύτητα, ναι, σου έδειχνε ένα βελάκι. Ναι. Ε, τώρα πλέον αυτό που μου αρέσει στα ηλεκτρικά, και επειδή είμαι και εκπαιδευτή τη BMW, περνάμε συνέχεια σεμινάρια, είχαμε προχτές για το iX3, έχουν adaptive regeneration. Δηλαδή παίρνει, δεν ξέρω αν το, και το Tesla το κάνει, γιατί ένα πράγμα που την έσπασε Θάνος, στο test drive του Tesla ήταν ότι και το, το pilot και το οτιδήποτε cruise control ήταν κλειδωμένα. Δεν, σαφήνα να κλειμένα. τα... δεν μπαίνανε. Και μου το έπανε πριν ξεκινήσει το Test Drive ότι δεν δουλεύει ούτε το Pilot ούτε το Cruise Control ούτε τίποτα. Ναι, ήταν απελεργοποιημένα. Ναι. Και μου έκανε κακή εντύπωση γιατί ήταν ένα από τα πράγματα που ήθελα να δω. Ναι, ε... σωστό. Αυτό. Κοίταξε, Πώς απλά σαν... πει, επειδή πάλι μπήκε μου... στα Τέσλα, όπω είχα πει και στην επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μα, ε, είναι αρκετά διαφορετικό με το Τέσλα ότι κάθε μια εβδομάδα μπορεί να ξυπνά με διαφορετικό αυτοκίνητο, έτσι. Είναι λίγο ακραίο αυτό. Ακραίος μεταξύ μα με χαλάει. Στην γνώμη του ε, διακόπτω πάλι, έχουμε ειδοποίηση από τον πρόεδρο που μας φιλοξενεί με το λογαριασμό μας, ότι πρέπει, με το λογαριασμό εδώ στο Zoom, ότι πρέπει να κλείνουμε σιγά-σιγά. <σοπό> <Ά, Λέω>. Έχουμε <σοπό> παντόφλα, λοιπόν, και στο Zoom. <σοπό> <σοπό> Αυτά είναι. Ε, σκέψου, ε, υπάρχει ένα learning period σε ένα αυτοκίνητο. Όταν σου αλλάζει συνέχεια τα πράγματα και πρέπει να είσαι με ένα μάνιουαλ να διαβάζεις ή ακόμα χειρότερα να, να εξερευνείς το δρόμο, η δουλειά του οδηγού στον δρόμο είναι να προσέχει τον δρόμο και όχι να μαθαίνει το κομπιούτερ ή τι yeah. καινούριο σύστημα έκανε. Ε, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι συναρπαστικό, για το μέσο οδηγό δεν νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο. Ε, και, να το πω διαφορετικά, να αγοράσω σήμερα ένα αυτοκίνητο και μετά από τρεις μήνες βγει ένα καινούριο σύστημα που το κάνει καλύτερο, ε, θα είμαι κάπως, ε, ξέρεις, δεν θα είμαι πολύ χαρούμενος. Μα Γιατί δηλαδή... Αυτή είναι η διαφορά με το Τέσλα. Ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά από τρει μήνε θα έρθει και στο δικό σου αυτοκίνητο το καινούριο σύστημα. Μακάρι. Γιατί θα κάνουν ναι. ένα over the air update και θα έχει ναι. τα καινούργια κόλπα. Ναι. Ε, έχει τρίσ... Και θετικά και αρνητικά το συγκεκριμένο. Τουλάχιστον όπω μα λένε, η αυτοκίνηση που πηγαίνει. Ότι ε, θα υπάρξει over the update σε όλα τα αυτοκίνητα. Μάλιστα από το Μάρτιο, από ό,τι μου έχουν πει και στο ID3 θα υπάρχει. Ε, Τώρα ε, κάτι διάβαζα για μια ανάκληση για αυτό ναι. το θέμα. Θα γίνει ανάκληση το Μάρτιο για καινούριο software. Ε, τώρα, εντάξει, δεν πρέπει να τα λέω αυτά. Θα έχει μια ανάκληση όλα τα id 3 θα περάσει το καινούριο software και από εκεί και πέρα όλα τα updates θα είναι over the air. Ε, και θα να αναφέρουμε και την δημιουργία. ανάκληση τη μεγάλη που φημολογείται ότι θα έρθει και για τα Hyundai εικόνα, έτσι. Αυτό είναι για την μπαταρία, από το ξέρω. Είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι. Να. Όχι, αυτό είναι για το software. Εντάξει. Σκεφτείτε ποια είναι η λογική του. Ότι θα υπάρξει μια καινούργια αγορά updates over the air. Δηλαδή, θε να πα ένα ταξίδι και μπορεί να θέσει με αυτόνομο σύστημα οδήγηση. Αντί να το έχει πληρώσει για όλο το διάστημα. Υπηρεσιών συστημητικών στελεχών. Θα το νοικιάζει για 10 μέρε. Ναι. Θε ναι. να έχει ε, αυτόματη σκάλα φώτων. Ναι. Δεν το έχει αγοράσει σαν στάνταρ εξοπλισμό γιατί θε στην πόλη. Για το ταξίδι όμω θα δίνει κάποια λεφτά. Θα, αυτό, θα ναι. κατεβαίνει. Όπω και το άλλο που είναι ενδιαφέρον, θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδο των συστημάτων. Θε να δει το FSD. Και αυτό θα Tesla. γίνει και έχει ήδη γίνει. Ναι. Συμφωνώ. Θα, θα λε, παιδιά, το θέλω για ένα μήνα. Δοκιμαστικά. Και άμα μου αρέσει, το κρατάω. Άμα δεν μου αρέσει και δεν με βολεύει, δεν το κρατάω. Αλλάζουν ε, τα πάντα. Όλα. Να Γι' αυτό λέω ότι θέλετε. ζούμε μια εποχή που είναι τρομερά επαναστατική για τα αυτοκίνητα και είμαι πολύ τυχερό. Μ... Μια τη ζω. τελευταία ερώτηση που μου συμβαίνει και εμένα είναι ότι όποτε έχω βρεθεί σε εκδηλώσει για την ηλεκτροκίνηση, σε εκθέσει, σε ράλι. Θα, θα, με πλησιάσει πάντοτε κάποιο επισκευαστή ε, συμβατικών οχημάτων, ο οποίο θα μου πει, α πούμε, με αυτά τα ηλεκτρικά τώρα λέει: Εγώ θα έχω δουλειά, θα ασχοληθώ, θα υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω στα ηλεκτρικά. Αυτό που το απαντάω εγώ συνήθω είναι ότι πρέπει καταρχήν να να εκπαιδευτείς για να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες στα υβριδικά καταρχήν και σιγά σιγά και στα ηλεκτρικά. Επειδή όμω εμεί είμαστε εθιδικά, ομάδα ηλεκτροκίνηση, δεν μα αρέσουν τα υβριδικά. Το ξέρω, ναι, δεν τα συζητάμε εδώ στην ομάδα. Απλώ. Εντάξει, όμω τα plug-in hybrids είναι το, ομάδα, το, το ενδιάμεσο στάδιο. Ε, ίσως... Θα του έλεγε. Ναι, τι, θα, τι θα έλεγε. Είναι υπερβολικά, υπερβολικά, υπερβολικά πολύπλοκα. Ε, παιδιά, κάθε τεχνολογία αλλάζει τα πάντα. Σκεφτείτε με τα κινητά πόσε δουλειέ χαθήκαν. Δηλαδή, εταιρείε κολοσσή όπω ήταν η ΑΚΦΑ με τα φιλμ και τέτοια φωτογραφία, άλλαξε τελείω η δουλειά του. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό των ε, συνεργείων δεν είναι μόνο τα λάδια και τα φίλτρα, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει. Είναι τρακαρίσματα, φανοποιεί, ανταλλακτικά και τέτοια. Αυτό δεν νομίζω με τα ηλεκτρικά να πέσει, γιατί τα ατυχήματα μέχρι να βγουν όλα αυτά τα αυτόνομα στήματα οδήγηση ε, θα μειωθούν. Ε, δεν θα μειωθούν. Θα είναι, να μην σα πω ότι θεωρώ προσωπικά σαν Θωμά ότι με τα ηλεκτρικά θα αυξηθούν τα ατυχήματα λόγω ναι, γάζιου, γκάζιου που δεν το έχει συνηθίσει ο μέσο οδηγό και το πατάει πιο πολύ τον γκάζι. Το λάθο δεν συγχωρείται τόσο εύκολα με τα Ακριβώς. ηλεκτρικά. Ακριβώ. Μαζεύει περισσότερα χιλιόμετρα. Ε, αυτά λοιπόν δεν θα τα χάσει. Ε, σίγουρα το σερβι και όλα αυτά θα μετεξελεχθεί. Ε, στο αυτερό, λοιπόν, όπως λέμε. φίλοι και φίλοι, σας, φίλοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσετε και αυτό το, αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Την 8η σε σειρά ζωντανή εκπομπή. μπορείτε, ακόμη, μπορείτε ακόμη να το μοιραστείτε στα προφίλ σας, γιατί τώρα θα ανέβει σε playback στο Facebook. Στη συνέχεια θα ανέβει κάποια στιγμή αύριο και στο, και στο κανάλι της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα στο YouTube, στο YouTube στο οποίο θα σας λέγαμε ακόμη μια φορά να κάνετε εγγραφή προκειμένου να γίνουμε περισσότεροι και να αποκτήσει το κανάλι μεγαλύτερη και να κάνουμε και τα σχετικά likes, κυρίω likes και όχι dislikes και είναι πάρα πολύ καλό και για τους σχετικούς αλγόριθμους να γίνονται και συζήτηση στα σχόλια κτλ. Όπως και τα dislikes μας αρέσουνε. Ε, τα όταν κάτι likes. περνάει αδιάφορο, δεν θα ζήσει. Ακριβώς. Όταν πρέπει... υπάρχει και απέναντι άποψη, σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Πρέπει, να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει τριβή με ένα αντικείμενο για να προχωρήσει. Ε, καληνύχτα, σας λέμε από εδώ. Ε, σε λίγο, εδώ που υπάρχουν τα σχόλια, θα ανέβει μάλλον κάποιος φίλος, θα ανεβάσει ε, κάποιο, ε, κάποιο σύνδεσμο για το after το λεγόμενο. Βέβαια, ο κύριο Εβάν Πασκουάλ για κάποιο λόγο αποχώρησε από την ομάδα. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θα ανεβάσει το, το σύνδεσμο για το after. Αλλά πιστεύω ότι κάποιο από του υπόλοιπου θα το εντοπίσει και θα το ε, κοινοποιήσει. Κάτσε και εσύ λίγο στο after. Και... Μα έλειψε την περασμένη φορά. Θα δω τι θα, μπορέσω. θα, δω, τι θα κάνω. Αν μπορέσω. Α, ναι, θα σου πω μετά. Απλά λοιπόν. μην το ξεφτυλίσουμε σήμερα. <laughs> Καλό βράδυ σε όλους. Μάικ, <laughs> <Mike>, μπορείς <laughs> να κατεβάσεις <laughs> το live. Γεια <laughs> σας. <laughs> <laughs>